Μαρμίτα. Κάθε Κυριακή. 12 με 2. Και τέταρτο. Και μισή. Μισή, 25. Πάρα 25. Ξεχάσαμε να ξυριστούμε, δεν πιστεύω να μας παραξηγήσετε. Αυτά είναι λεπτομέρειες για μας. Ούτε που φαίνεται. Ναι, όχι. Μην νομίζω ότι κάνουμε και ενδυματολογικά. Τι είπες, Μανατό? Θα σου ρίξω καμπάνα. Θα μου ρίξεις καμπάνα. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα τα θεματάκια μας, τα οποία δεν είναι και λίγα. Καταρχήν θα ξεκινήσω, όχι με ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσω με kickbox. Γιατί? Το Σάββατο είχε αγώνες πανελλήνιους στο Ιβανόθιο. Στο Ιβανόθιο. Και εγώ υποστηρίζω μια ομάδα εκεί που είναι ο δάσκαλος και τα λοιπά και αθλούμεθα και εμείς έτσι. Για τους ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή λέει και ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος, ο τρολόγιατρος. Λέει, ο Σάκος είναι, λέει, ψυχοθεραπεία. Δεν λέει ψέματα. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό? Είναι ένα είδος εκτόνωσης. Ακόμα και αν δεν βγαίνεις να προπονηθείς, αν έχεις στο σπίτι σου ένα σάκο και πάρεις δύο γάντια του μπόξα σλαμά. Και... Αντί να βαράς τη γυναίκα σου. Ναι, είναι μια εκτόνωση. Είναι μια εκτόνωση αυτό. Εγώ κάνω και το άλλο. Ποιους δεν γουστάρω, ρε παιδί μου, του βγάζω μια φωτοτυπία στο Google κτλ. Αμερικανιά είναι αυτή. Ναι, είναι Αμερικανιά, να πούμε. Παμπαμπαμ, του βαράω. Εικονική. Του δέρνω εικονικά, να πούμε. Πες και έναν, ρε φίλε, που έχεις. Ναι, δεν λέω. Δεν λέω, έχω αρκετούς. Λοιπόν, πάμε που λες εκεί να δούμε τους αγώνες κτλ. Ωραίοι αγώνες, θέαμα. Δεν πήγα να δω το Ξάνθη ΑΕΚ. Και μου λέει ένας φίλος μου που έπρεπε το μάτς, μου λέει περισσότερο θέαμα είδες, λέει, στον Μποξάδικο, παρά, λέει, να έβλεπες την Ξάνθη με την ΑΕΚ. Δηλαδή, ένας ΑΕΚΣ να μου πει τι είδες, δεν είδα τίποτα, γιατί πήγα στους αγώνες του kickbox. Τι μου έκανε όμως εντύπωση εκεί? Ότι είχε 3.000 και θεατές. Δηλαδή είχε sold out το Ιβανόφιο. Πόσο χρωστάει το, πόσο χωράει το Ιβανόφιο όλο? Νομίζω 2.500. Και κάτσε, κερκίδες μόνο ή και μέσα? Μόνο οι κερκίδες πόσο είναι? Μόνο οι κερκίδες. Νομίζω... Μόνο οι κερκίδες πόσο ήταν? 2.800, 3. Βάλε και άλλους 400 μέσα. Γύρω στους 3.300, 3.200, 3.400. Μεταξύ 3.200 και 3.400. Κάπου τόσοι ήμασταν. Τη στιγμή που στο Κλεάνθης Μικελίδης, στο Άρη Σόφι δεν είχε πάνω από 1.600-1.700 άτομα. Στο 10 Φταζόγλιο, αυτοί που πουλούσαν σάμαλοι και μαξιλαράκια ήταν περισσότεροι από τους Ηρακλειδείς και οι αστυνομικοί ήταν περισσότεροι από τους Ηρακλειδείς. Στο ΠΑΟΚ Πανετολικός, στη ρεβάνς του 0-2, καλά, αυτό δεν πιάνει και πολύ, αλλά θέλω να σου πω ότι πήγαν γύρω στα 2.000 άτομα και εκεί. Δεν είχε πάει ο κόσμος, γιατί το μάτς ήταν κατά κάποιο τρόπο αδιάφορο. Τελειωμένη ιστορία για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη εντύπωση, λοιπόν, τα άδεια γήπεδα στη Θεσσαλονίκη. Σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Ναι, και το γεμάτο, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Σωστό, σωστό. Και το Ιβανόφιο να είναι γεμάτο από κόσμο. Οι αγώνες ήταν εκπληκτικοί. Κάποιοι υπήρχαν και κάνα δύο νοκάουτ. Μάλλον ένα τεχνικό νοκάουτ υπήρχε. Και βλέπω ότι ο κόσμος γενικά και η νεολαία, όσοι δεν είναι στα Facebook μέσα και στα Instagram και όλα αυτά, όπως τα λένε, Μάριε, ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και το δεύτερο άθλημά τους, δηλαδή δεν είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, είναι οι πολεμικές τέχνες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όσο αφορά το Facebook και το κομμάτι το διαδικτυακό, βλέπω πολλούς συναδέλφους ιδιαίτερα, οι οποίοι χάνονται στον ορίζοντα μέσα στο Facebook. Δεν λέω ονόματα, αλλά μπορεί να μιλάει ο ακροατής ή ο τηλεθεατής κάπου σε άλλη μια εκπομπή, ας πούμε, και τα λοιπά, και να μην τον ακούσει ο άλλος, γιατί είναι αναλωμένος στο κομμάτι του Facebook. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ σήμερα, νίκη δεύτερης θέσης, και τολμώ να πω ότι είναι και μια νίκη του Ίβιτς, του προπονητή, γιατί για άλλο ένα παιχνίδι δεν πήρε τίποτα από το center forward του. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι είδαμε την Τετάρτη, δύσκολα θα πάρει φέτος ο ΠΑΟΚ από το center forward του πράγματα. Παίρνει από όλους τους υπόλοιπους. Καλά, μη βιάζεσαι, ρε μεγάλε. Ναι, εντάξει. Μη βιάζεσαι, τώρα είδες 20 λεπτά τώρα, ναι, τον άλλον, μη βιάζεσαι. Βαρύ κόκαλο τον είδα το Μάγκα. Εντάξει. Ναι. Ένα 90. Να κάνω μια. Ένα 90 είναι και ένα βενζινάς. Ένα 91, τι να κάνει. Ένα 92 έχω, ένα άλλο. Σαν τον Μπέλκα, πολύ γρήγορο, ναι, δηλαδή. Τώρα.
Αυτός. Τόσο σκοτεινά βγαίνει σε... μέσα. Νίκο, τώρα το είδα. Σε ένα σμέναν. Ο Τζόρνταν είναι σαν να είναι. Σε ένα σμέναν. Ταχύτητα. Διείσδυση κτλ. Δεν είναι. Αυτός αν θα βγει. Πού τον είδες, φίλε. Αυτός αν θα βγει. Μην σταμάτα μου να κάνει όλα ωραία και μην βιάζει και εσύ όλα μέσα στα ισοπαίδια. Πάλι Ρώμα θα γίνει και με αυτόν. Μην βιάζει. Γίναμε πουθενά Ρώμα. Εννοείται φυσικά. Εξήμιε. Λοιπόν, πώς έγινε. Πώς τον κύριο Λούκας. Λούκας. Τι Λούκας. Απαντώνας ποδοσφαιριστής. Δεν πατάει περιοχή. Στον ΠΑΟΚ ναι, πάταγε. Τι να τον κάνω. Απαντώνας δεν ήταν ποτέ. Θεό να τον κάνω. Κάτουν εσύ Θεό. Όπως έκανε τον Καβολάκη και τον Καρδία. Και έγινε τέταρτο. Κάνε Θεό. Μακ, Ροντρίγκε. Κάνε. Έλα βρε πράσινο ακροτήρι είναι τη ποδοσφαιριστή. Κάτου Θεού. Θα του δούμε λέω. Τον περιμένουμε, τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε. Δεν έπαιξε, ξέρετε. Δεν τον παίξανε. Δεν τον παίξανε. Δεν τον παίξανε. Δεν τον παίξανε. Τώρα που παίζει. Περπάτω. Ναι. Τσέσεκα σόβια θα παίξει. Τη σόβια. Τσέσεκα. Θα παίξει. 36 χρόνια τώρα, ρε φίλε. Να κλε τα χάλια σου. Να κλε τα χάλια σου. Ποια χάλια. Όχι λοιπόν, εσένα. Αυτό λοιπόν. Του Θουβού. Το center for που πήρε ο Πάο. Αν θα βγει. Θα βγει μόνο εδώ. Για το κεφάλι. Δηλαδή, εάν θα βγει φέτος, θα βγει Ντόκεν ή Χαραλαμπίδης. Oh. Θα πρέπει δηλαδή να πλευροκοπεί ο ΠΑΟΚ που το κάνει πολύ ωραία, να φορτώνει και αυτός να έρχεται να κάνει τον Ντόκεν και τον Χαραλαμπίδη όπως τον έκανε τότε το 81 επί Πετρόπουλου στο Παναθηναϊκό ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης και ο Ντόκεν. Και ο Αντωνιάδης. Το έχει ο ΠΑΟΚ φέτος αυτό και με τον Λόβατσα από αριστερά και με τον Μάτους. Δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ από τα center for του τίποτα. Μα τίποτα. Αγοράζει όμως τον παίχτη από τα Αγρίνιο, υποχρέωση υπάρχει. Έκανε για μένα. Άσε τώρα αυτά μην τώρα. Μην πετάγεστε. Αυτά, έκανε για μένα ο ΠΑΟΚ μια πολύ καλή μεταγραφή. Από αυτόν περιμένω να δω και μπάλα τον και γκολ και θέαμα. Πώς. Τον Ενρίκε ή τον Νουάρντα. Τον Ενρίκε. Εγώ περιμένω από αυτόν μεγάλη μπάλα να δω. Αύριο υπογράφει. Μακάρι, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ακάσε αυτό, κάτσε απλά σαν προσδοκία ή έχεις δει, τον έχει δει τόσο πολύ. Τον έχω δει σε στιγμιότυπα μισαόρου. Με... Γιατί με τρομάζεις. Ναι. Σε ακούω πρώτη φορά να πότε, φίλε, πότε τον είδες. Σε ποια, πού έπαιζε όταν έπαιζε πού. Φίλε, έβαλα φίλους μου που κάνουν μοντάζ και λέω θέλω τα καλύτερα του Ενρίκη. Σε ποια ομάδα που έπαιζε. Πες και πρόπες. Στη Ρεν, πού. Πού έπαιζε. Πού άλλο έπαιζε. Στη Ζερίχη. Εκεί που σας είπα την πιο προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ωραίο. Το για, μένα, είναι για, μένα αυτός, για μένα αυτός θα είναι η έκπληξη. Για μένα. Ξέρει για πιο πολύ μπάλα από τον Ροντρίγκες, ναι. Αλλά δεν είναι τόσο γρήγορος από τον Ροντρίγκες. Τι μου κάνει εντύπωση. Ναι. Πόσα χρόνια, πέρα από το σε ξέρω και σε άκουγα. Ναι, να πω έτσι και δύο. Δεν θυμάμαι άλλη φορά για ποδοσφαιρό, όχι για τον ΠΑΟ, ναι. Τον ΠΑΟ, ναι, ναι. Για τον Παναγραμμαϊκό, ναι. Για οποιοδήποτε. Ναι. Να το έχει πει αυτό, ότι τον είδα στην ιδιότυπα, πάντα λες εσύ. Εδώ να τον δω. Ναι, εδώ θέλω. Ναι, αυτόν λοιπόν. Ναι, ξέρεις κάποιους παίκτες θα τα καμαρτιάσουν ο Λάμπαρντ. Ναι, ναι. Θα πάρει ο Πάο τον Λάμπαρντ. Λοιπόν, για τον Λάμπαρντ τον ξέρουμε. Δεν πιστεύω ότι θα δω μεγάλα πράγματα από αυτόν και δεν πιστεύω να δω πράγματα από το φόρ του Πάο. Δηλαδή, εάν φορτώσουν έτσι όπως φορτώνουν και τα κάτσι, θα πω ναι. Ωραία, πάει αυτό. Το άλλο. Το άλλο είναι το εξής. Ότι... Βολονίκη ή Ολυμπιακό. Ή και τους δύο, και οι δύο μαζί είναι. Μισό λεπτό. Μου έκανε εντύπωση σήμερα ένα πολύ καλό παιχνίδι μεσοαμυντικό που έκανε ο Σακόφ για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Φανταστικός. Πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά χάνει και αυτά που δεν χάνουν είναι παντός. Χάνει, αλλά πατάει περιοχή. Κάνει καταπληκτικό παιχνίδι ο Τζίμιροτ για άλλη μια φορά. Ναι. Για το Μάτος δεν μιλάω. Κάνει είναι καλό πώς. Παιχνίδι. Ο Βαρέλα, ο Κρέσπο και ο Λέωβατς. Κάνουν πολύ καλό παιχνίδι. Μ' αρέσει. Και επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ χάνει την ευκαιρία του να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι η μοναδική ομάδα χωρίς φορ 6 μήνες. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην πάρει από το φορ της κάτι. Κάτι. Ένα πέναλτι, γκολ, ασίστ, συνδυασμούς, να κερδίσει φάουλ, να πάρει αποβολές, να κάνει κάτι. Να είναι στη συμμετοχή έξω, ρε παιδί. Φάσεις που να προλαβαίνει και rebound. Rebound να σουτάρει να κάνει τίποτα. Μηδέν. Έχει δίκιο εδώ. Μηδέν. Και είναι αδικία γιατί φτιάξανε μια πολύ καλή ομάδα. Φτιάξανε την άμυνά τους. Και τολμώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ τη στιγμή που μιλάμε είναι στο top βιολογικά. Δηλαδή είναι σε μια πάρα πολύ καλή φόρμα. Στο πίκνιο, στο πίκνιο. Έχει φτάσει σε μια καταπληκτική φόρμα. Σήμερα θα ήθελα να δω
πάω ο Ολυμπιακό στο κύπελο, θα μου σίγουρο ότι θα τον βγάλει έξω ο Ολυμπιακό. Δεν ξέρω σε δύο μήνες θα γίνει. Όποτε και να πει, θα τον βγάλει. Δεν ξέρω. Διότι έχει καλύτερη ποιότητα. Πάλι λόγια. Πάλι λόγια. Λοιπόν, ναι, πάλι. Δεν θέλω να διακόψω. Όχι, θα πω μετά. Πάλι λόγια. Ο... Κάτι βασικό το μάτι σήμερα μόνο Κωστή. Για τη μεγάλη εικόνα του μάτι βασικό. Ναι. Σήμερα το Πανατολικό σπάω και ήταν real test. Real το test. Σημερινό. Ναι. Το σημερινό ήταν real test. Ναι. Το σημερινό Πανατολικό σπάω. Η πρώτη αλλαγή είναι αναγκαστική. Η δεύτερη αλλαγή είναι φανταστική. Με το Μαλεζά στο business βάλε πάνω. Ωραία. Και λέει το Μπέλκα και το Μιστακίδη. Για να λύνει το θαλάσσο δεν το είχα. Γίνεται δύο φορ, πέστε τρεις εναντίον δύο στο Ροντρίγκε, στον Κούσα και στο Χαντάκια. Ο Χαντάκιας ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα. Από καλύτερους, όχι του ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Όχι του ΠΑΟΚ. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Λοιπόν. Ο πελάτης έχει δίκιο. Ο Χαντάκιας και ποιος στον γκολ του ΠΑΟΚ, ποιος το κάνει δώρο. Και το ξέρουν τι. Το κάνει ένας πρωταδόρος στην αρχή και μετά το ολοκληρώνει το δώρο άλλος. Ο Κούσας. Το δώρο ο Ροντρίγκε. Δικιά του μπάλα την κοιτάει μία ώρα. Την κοιτάει, την ξανακοιτάει. Την ξανακοιτάει. Μπαίνει ο Πέλκας, την παίρνει και τη δίνει. Και κάνει ο Λέοβατς λόμπ σέντρα μία ώρα. Αρκυριακίδη είναι η ακτίνα δράση που είναι. Μα έγινε και σε ένα άλλο ματσο. Είναι λόμπ. Ο Ίβιτς. Ο Γκορμπούνος παίρνει πόντους. Ο Ίβιτς παίρνει πόντους. Αγοράζοντας πέντε. Ακούμε. Μην πειράτε βρε σαν τα κατσιδιάκια. Να μιλήσετε βρε. Ο Ίβιτς παίρνει πόντους. Με μιλάμε. Την τριάδα στα στόπερ, τον Πάντο και τον Λέοβα στις πλευρές, ναι. Τσίμιρο Τσακόφ. Μετά πετάει τον Κανία πάνω στον Μπέλκα και τον Μιστακίδη σε ελεύθερο ρόλο. Τον Κανία. Τον Κάνια το λένε, Κάνιας. Τον Κάνιας. Δεν Κάνιας. Πάμε. Επίσης και τελειώνω με τον ΠΑΟΚ. Επιτέλους. Ο Ίβιτς κάνει κάτι το οποίο για μένα είναι φανταστικό, το οποίο εμένα μου κάνει. Φτιάχνει, τι είναι αυτό. Μπράβο Ίβιτς, μπράβο Ίβιτς. Δεν γλύφεις το λαό του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεσαι γλύφτης του Προέδρου του ΠΑΟΚ. Κάθε εβδομάδα δηλαδή να λες ο Πρόεδρος και έτσι ο Πρόεδρος και μπράβο στο λαό να πας στην Πύρα 4 να δίνεις φιλιά και δεν είναι στον κήπο του αυτό ρε φίλε. Ναι. Εννοείται. Δείχνει σαν προπονητής. Όσο πόλεμο και αν έφαγε ο Ίβιτς τους έχει γράψει όλους κανονικά. Από αυτούς που έφαγε πόλεμο. Δείχνει σαν προπονητής. Δεν έχει ανάγκη να το κάνει. Και αύριο. Άντε μπράβο. Ή μεθαύριο. Εάν τον πάρει ο αδερφός του στον Ολυμπιακό. Δεν έχει να απολογηθεί. Ή στον Παναθηναϊκό αν πάει ξέρω εγώ. Αν ο Παναθηναϊκός ελάβει μεγάλο παράγοντα. Και του πει έλα. Δεν έχει να απολογηθεί στο λαό του ΠΑΟ. Το παοξιδηλίκι και ο λαός και η αγάπη και με πάω και μπράβο στον Ίβιτς που λειτουργεί στα 39 του την πρώτη του χρονιά σαν επαγγελματίας προπονητής και όχι σαν γλύφτης των λαών και των Προέδρων. Συγχαρητήρια, θα σου κάνουμε κριτική. Θετική, αρνητική όπως τα βλέπουμε, μπορεί να κάνουμε και λάθος, αλλά σε αυτό το κομμάτι το ότι δεν σαγιαρίζεις με τον κόσμο και δεν γλύφεις τον Πρόεδρο κτλ. Και είσαι σοβαρότατος. Μπράβο σου και να το συνεχίσεις. Σακούρ. Πριν ένα μήνα, ναι. Σε μια εκπομπή εδώ έλεγες ο ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή. Ποιος Ίβιτς δεν έχει προπονητή. Έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Θυμάσαι με την περίπτωση με τον Τζαβέλα, μάλλον πρέπει να ήταν. Με την περίπτωση με τον Τζαβέλα. Με τον Τζαβέλα πρέπει να ήταν. Με την περίπτωση λοιπόν, με τον Τζαβέλα, και όλοι οι άλλοι φυσικά συμφωνούσαν εδώ με σένα για αυτό το πράγμα. Και σου λέω και εγώ. Να τελειώσω όμως. Με τον Τζαβέλα. Κάνετε να τελειώσω όμως τώρα. Άκουδο. Ναι. Μην μπαίνεις. Όχι τι λέει ο Ραπτόπουλος. Μην μπαίνεις εγώ... στην περιπέτεια. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Μην μπαίνεις στο καριολίκι που σε έχουν παρασύρει. Κάνεις να κάνεις εκπομπή και εσύ τα λες. Όχι. Μαζί εδώ είναι η εκπομπή. Άκουρεσαι. Εδώ στην εκπομπή. Τη δίνω μια συμβουλή. Άντε πάλι. Τη δέχεσαι. Εγώ σου δώσα πολλές ρε. Εγώ μπορώ να ασχοληθώ. Τι είπε ο Καρπετόπουλος. Τι είπε ο. Ξέρω εγώ. Ο Πανούτσος. Γιώργη, καλά, αυτές είναι κουβέντες δικές σου, δεν είναι. Εδώ στη δικιά μας είναι εκπομπή αυτή. Ναι, στο θέμα με το είπε. Ναι. Στο θέμα με τον Τζαβέλα φέρθηκε φούστηκα. Μια χαρά, εκεί φέρθηκε πιο αντρίκια από όλους. Μπράβο του. Περίμενε. Εκεί είναι που δεν έγλειψε και δεν έκανε. Τι να περιμένω. Περίμενε. Τον έβγαλε που λιτάρι. Εννοείται, ήταν, αποδείχτηκε. Και μετά βγήκατε. Αποδείχτηκε. Ναι, αλλά εδώ αποδείχτηκε. Περίμενε, που λιτάρι ήταν.
Αποδείχτηκε. Τώρα, άμα σου τραβήξει μία μήνυση. Αποδείχτηκε. Και σου πάρει τα φρούτα και ποιος, τα λαχανικά, ο Τσαβέλας δεν θα σου. Αποδείχτηκε άκου, ότι μετά από τη φυγή του Τσαβέλα. Ναι, όχι πουλιτάρισε και το μάτς. Ναι. Όχι πουλιτάρισε. Άνω κάτω τα αποδητήρια. Ναι. Αυτό το πράγμα. Άρα είστε καραγκιόζητες που του κάνετε ένα νέο συμβόλαιο. Το πιστέψανε, ρε φίλε. Α, το πιστέψανε. Ναι. Δηλαδή εσείς τι είστε, καραγκιόζηδες που το στηρίξατε μετά αφού την έκανε τη δουλειά. Όπως, μέχρι τότε τον κράζατε και μετά τον στηρίξατε. Εγώ, ναι. Εγώ όταν είμαι σε ένα βίντεο που λέω για τον Τσαβέλα, ναι. Εσύ είσαι κάτω από το τραπέζι. Εγώ σου είπα πάμε λοιπόν να πάρουμε τον Μάτσο του Καραϊσκά και μετά τον Ορμάμε. Και όταν σου είπα για τον Περέρα, θα στο πω για τον Έλληνα. Και όταν σου είπα ότι ξέρω εγώ, μίλαγε στου βιβλίου του να πάρουμε το μάτσο με στο Καραϊσκάκι και μετά μαζί σου είμαι. Ούτε μετά το Καραϊσκάκι. Άμα θέλει, οι εκπομπέ γραμμένε είναι. Λοιπόν, για τον Περέρα λοιπόν, ο κύριο Σύριξ έχει κάνει λάθο. Ποδοσφαιρικό. Γιατί έχει αδικήσει ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίο παίζει 9 συμμετοχή κτλ. Έχει δύο αθλειότατου σεντερφόρ φέτο. Τον Κουλούρη και τον Κλάους και τον έχει του πεταματού. Όλος ο λαός του ΠΑΟΚ. Δεν είναι φόρομος. Όλος ο λαός του ΠΑΟΚ είναι ταυτισμένος με την αδοχή μας. Τον έχετε αδικήσει. Και αν λοιπόν έχετε φάει φόλα από τον Κουλούρη και τον Κλάους, ας δώσετε φόλα φάγατε. Δεν είναι φόρο. Φόλα φάγατε. Τον αδίκησε, αλλά δεν είναι φόρο. Δεν το... Θα παίξει 4-2-3-1 αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό. Τι είναι. Ή στη γραμμή περιφερειακός, δεν είναι σε φορ, σε τερφορ, φορ είναι. Πέναντι δεν πήρε γκολ, δεν έκανε. Γκολ δεν έβαλε, ασίστ δεν έκανε. Σκέτο φορ. Σκέτο φορ. Πού έπαιξε σκέτο φορ ακριβώς. Σε ποιο μας. Σκέτο φορ. Σήμερα να παίξει. Σκέτο φορ. Σήμερα ναι. Σήμερα να παίξει. Σήμερα να παίξει. Μπορείς να τον υπολογίσεις. Σκέτο φορ ναι. Αντί να βάλω τον Κλάρος που είναι κέρινο ομοίωμα. Και τον δεν ξέρω αν θα έπαιρνα. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι υπόθεση. Σε ακούω. Λοιπόν, εγώ βλέπω. Τώρα θέλω ησυχία λίγο, έτσι. Μη μιλάτε γιατί αλίμονο. Εγώ βλέπω τώρα. Είναι πέμπτο μάτς του Ίβιτς με τον Πανετολικό. Ήταν το πρώτο μάτς της καριέρας του σαν προπονητής, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι στον Πανετολικό, εκείνο το περσινό το 0-3. Και νομίζω 5 μάτς, 5 νίκες. Τώρα παίζει και μπάλα η ομάδα, να μην λέμε τα ίδια και γύρω μας. Φτιάξε το μήκο σας, πολύ θόρυβο περνάει. Ο ΠΑΟΚ ευτυχώς για όλο τον κόσμο, για αυτούς που αγαπάνε το άθλημα και δυστυχώς για κάποιους κομπλεξικούς, παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα, αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο πλέον. Λοιπόν, είναι αυτό που στηρίζω το από το καλό. Σταμάτα λίγο να μιλήσω, ρε μεγάλο. Εγώ δεν μιλάω που είμαι πρώτος. Τώρα, αν είσαι κομπλεξικός και έχεις πρόβλημα και θίγεσαι με αυτό, τότε άσε με να μιλήσω λοιπόν. Εγώ μιλάω για αυτούς που. Είναι διακόπτης τώρα, ρε μεγάλε τώρα. Καλά, ρε μεγάλε. Εννοείται, μετά θα σε διακόπτω και θα πει. Καλά, καλά. Λοιπόν, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, είναι αναγνώριση από όλο τον κόσμο. Είναι αναγνώριση λοιπόν από τους αντιπάλους, είναι αναγνώριση από τους αντίπαλους προέδρους, αντίπαλους προπονητές, αντίπαλους ποδοσφαιριστές, αντίπαλους, αν θέλετε, ανθρώπους οι οποίοι κάποτε ήταν σε ομάδες και τώρα δεν υπάρχουν φυσικά σε ομάδες. Όπως για π.χ. για τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος τον είπε πριν από ένα μήνα ο άνθρωπος σε μια εκπομπή του στην Αθήνα, κάνει εκπομπή σε ραδιόφωνο της Αθήνας. Λοιπόν, και από πολύ κόσμο. Φαίνεται με στο γήπεδο, όσοι γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Τζόρνταν, παίζει πλέον άσε χωρίς άγχος. Άσε με να ολοκληρώσω, ρε φίλε. Ναι, που δηλαδή, παίζει χωρίς άγχος. Μην κάνετε. Την πλάτη στο τοίχο ήταν ο Πάκος. Μην κάνετε διάλογο. Τώρα κρίθηκαν όλα. Δεν κρίθηκαν τίποτα. Μην κάνετε διάλογο. Λοιπόν, μια φορά επιτέλους πρέπει να το αναγνωρίσεις και εσύ. Επιτέλους. Μια φορά. Ίσως είσαι ο μοναδικός στη χώρα που δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις. Για σένα, λοιπόν, για σένα το λέω, Μάριε, για σένα το λέω. Ναι, πρέπει να πεις ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει τον καλύτερο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία παίζει. Λοιπόν, πες ναι, δεν είναι κακό πράγμα. Προς τιμή σου θα είναι να το πεις. Μόνο λοιπόν, το πανηγύρι τελείωσε πριν 2 μήνες. Εδώ μας είπες, δεν τελείωσε κανένα πανηγύρι, σε πληροφορώ. Ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει τουλάχιστον δεύτερος, τουλάχιστον δεύτερος. Σας έβαζα στοίχημα όταν ήταν ένατος και δεν τολμούσατε να βάλετε στοίχημα για αυτό το πράγμα. Παίζει τον καλύτερο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ. Με λέγατε εσείς εδώ ένατη την έχει την ομάδα. Και σου λέω τουλάχιστον δεύτερος θα τερματίσει. Λοιπόν, σε τι, απίστε μου αυτό, κι άλλοι μου το ρωτάνε. Το λέω, ρε φίλε. Τι εννοεί, στην κανονική σεζόν ή στα play-off. Ελληνικά μιλάω. Γιατί όταν τελειώσει. Όταν στα play-off, μετά είναι και άλλοι παράγοντες. Γιατί έχεις ένα μεγάλο βαντάζ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στάνταρ, μία ομάδα που μπαίνει, αν όχι δύο. Θα πάρει την πρώτη θέση στα play-off. Δεν θέλει να βγει πρώτη. Εντάξει, τώρα εσύ πες τα δικά σου. Εγώ λέω πάω τα πάντα. Όλοι οι Έλληνες το ξέρουν. Εντάξει, εγώ λέω ελληνικά μιλάω. Πέρσι ο Πανιόνιος δεν είδα να θέλει. Όχι, Παναγία μου. Πρώτος θα βγει στα play-off στα προκληματικά του Champions League. Ελληνικά μιλάω. Δεν μου λέει, στην κανονική σεζόν θα βγει. Εσύ τα δικά σου πάλι.
Εγώ λέω στο τέλος ξύριζουν τον γαμπρό, ρε φίλε. Συνέχισε. Θα βγει πρώτος, θα παίξει τσάπη προκριματικά. Δεν καταλαβαίνεις θέλω να πω. Εσύ καταλαβαίνεις θέλω να πω, ρε φίλε. Θα παίξει προκριματικά ο Πάπας. Πάει, πάει, λέγε, λέγε. Τώρα, τρίτος θα βγει, δεύτερος στην κανονική. Α. Ό,τι θα βγει, θα, στο τέλος θα είναι πρώτος. Αυτό είναι, τέλειος. Πάμε παρακάτω. Αν και πιστεύω και από την κανονική διάρκεια θα βγει πρώτος, αλλά λέω εγώ για το τέλος. Α, για πρωτάθλημα. Διότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, έχει την καλύτερη ομάδα στη χώρα, έχει τους καλύτερους παίκτες σε ποιότητα στη χώρα. Δύο είναι ομάδες στη χώρα. Είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Απλά πράγματα. Τρένο, ο ΠΑΟΚ όμως παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, και αν η διαφορά είναι στους 12-13, να δούμε αυτή τη στιγμή. 16. Δύο είναι τα προβλήματα. Πρώτον, γιατί ήταν άτυχος. Άτυχος. Η μπάλα είναι μία. Η μπάλα. Άτυχος. Εσύ θα με αφήσει να μιλήσω. Με αγάπη. Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Άσο να κάνει προπαγάνδα. Η διαφορά που είναι 12-13. Προπαγάνδα κάνετε εσείς. Πρώτοι είστε στην προπαγάνδα. Προπαγανδιστές. Ναι, πρώτος ναι. Είναι ο Αλέφαντος, ο άλλος είναι ο Τσουκαλάς και κάποιοι άλλοι που είστε στα έντυπά σας εκεί. Ναι, ναι. Που ταΐζετε σαν ό, τον κόσμο σας ενώ δεν έχετε την ομάδα να είστε κορυφή. Λοιπόν. Ναι. Γιατί δεν είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ, είναι οι δύο οι λόγοι. Γιατί είναι μάλλον η διαφορά που είναι 12-13 βαθμούς. Στην ουσία 10 είναι. Ένας ο Τζαβέλ. Ναι. Διότι έχει και μείον 3 ο ΠΑΟΚ από πέρσι. Διότι έχει ένα μάτι λιγότερο με τη Λάρισα. Πες το, πες το. Θα το πάρει και αυτό την Τετάρτη, θα το δείτε και αυτό το πράγμα. Διότι ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος στην αρχή στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούσε να εισπράξει αυτό που δημιουργούσε. Δεν μπορούσε να πάρει δηλαδή το αποτέλεσμα. Και δεύτερον, διότι ψιλοαδικήθηκε 8 βαθμούς, 7 βαθμούς σε κάποια παιχνίδια. Όπως για παράδειγμα με τον Περέιρα, τον γκολ που έβαλε 3 μέτρα πίσω και το ακύρωσε ο άλλος ο Κουραπιές, ο Χούσκογλου από τη Θράκη. Ενώ εσείς 3 μέτρα πίσω ήταν ο αυτός και τον έβγαλε τέτα τέτ και τον έβγαλε offside. Αυτή είναι η διαφορά. Έδειξε, πού το είδε, δεν το έδειξε, γιατί να μην το δείξει. Κι αλλού απόφαση να μην το δείξει. Πρέπει να το δείξει. Πρέπει να το δείξει. Το είδαμε, γιατί δεν το δείχνει. Η Νόβα γιατί δεν το δείχνει. Μήπως έχει εντολή να μην το δείξει. Όχι. Δεν ξέρω, γιατί δεν το δείχνει. Ήταν φάση. Δεν ξέρω. Εγώ είδα μια φάση που ήταν τέτοιο τέταρτο και το βγάλε offside. Πάμε, δεν ήταν offside. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, για το βολέι. Κάρα, α το βολέι, ρε. Κοίτα σαν το κατσίκι, δεν σε συγχωρεί αλήθεια τώρα. Λοιπόν, ο Νόβα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το επιβεβαιώνουν όλοι. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Φωνάζω εγώ από το καλοκαίρι για αυτό το πράγμα. Εγώ νιώθω πολύ δικαιωμένο διότι σε αυτό το κομμάτι πέτυχα. Γιατί ξέρω κάποια στιγμή είπα θα το δείτε αυτό το πράγμα. Μπράβο στον Ίβιτς. Προτείνω τον Σαββίδη να τον κάνει επέκταση συμβολέου. Επέκταση. Να το δώσει άλλα δύο χρόνια, τον κάνει όπως είναι τώρα 2,5, άλλα 2,4,5. Μην πάει σε κανένα Ολυμπιακό γι' αυτό. Όχι γι' αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Η μεγαλύτερη ομάδα της χώρας είναι ο ΠΑΟ. Γιατί να πάει στον Ολυμπιακό. Με δύο πρωταθλήματα. Του τα έδωσε λεφτά. Αδερφό του εκεί γύρω-γύρω. Ο καθένα είναι. Ναι, ναι. Για μένα η μεγαλύτερη ομάδα είναι ο ΠΑΟ. Ναι. Καλά, για σένα μπορεί. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Για ολοκληρωθεί. Λοιπόν, θέλω να του δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά γιατί μπορεί να διαχειριστεί όλο το υλικό. Χωρίς καμία θλάση. Οξυγονοθεραπεία, κύριε. Ένα πράγμα που σα λέω μήνες τώρα. Χωρίς καμία θλάση. Ούτε η μεσήβρη αυτή λοιπόν, ούτε κάτι άλλο. Το κάνει αυτό ο γιατρό. Οξυγονοθεραπεία λοιπόν. Όταν σα μιλάει ο Τζόρνταν εδώ, το να τον ακούτε. Βέβαια. Υπάρχουν και μηχανήματα τα οποία ήρθαν, δεν ξέρω αν τα έχει ο Ολυμπιακός αυτά. Ναι, δεν έχει σίγουρα. Τι του κάνει, κάτσε περίπου. Θεραπεία με οξυγόνο στον γόνατο, πού, τι. Θεραπεία με οξυγόνο. Τα υπόλοιπα ψαχτείτε να τα βρείτε μόνοι. Πού είναι, παιδιά, οξυγόνο πάνω στον γόνατο. Την προπόνηση, ρε φίλε. Φτάνει τώρα, δεν αναλογούμε και. Πού βάλει το οξυγόνο. Α σα μάθω και τα μυστικά τώρα του. Όχι, γιατί δεν τα ξέρει εσύ. Τι μυστικό είναι που το ξέρει εσύ. Να είμαστε Τετάρτη, Πέμπτη. Ο γιατρό μου ξέρει είναι ο Μανώλη, ο γιατρό του Πάρο. Ρώτησε τον. Τον οποίο τον πήρε τον Ηρακλή, βέβαια. Ρώτησε τον. Ναι, αυτό μάλλον το έφερε αυτό τα. Ρώτησε τον άλλο. Θα ρωτήσω. Εγώ ότι έπρεπε να το είπα. Τώρα εδώ να μα λέει ο Πάουκ. Εσύ πειδά σήμερα που είναι πειδά. Γιατί πειδά πολύ, μπορεί να με πει. Ορίστε. Αμφισβητήσω ότι ο Πάουκ είναι πειδά. Συν 16 είμαι. Πώ? Συν 16. Μιλάτε μισή ώρα για τον Πάουκ. Συν 16. Εννοείται ότι θα μιλήσω. Εγώ για τον Ολυμπιακό. Κάτσε εδώ. Έχω να μιλήσω. Ολοκλήρωσε και για τον Βόλο. Στο μισό με διέκοψε το μισό. Το μισό, ναι. Λοιπόν, το συν 16 σου είπα. Είναι μείον 3 βαθμοί που κουβαλάω από πέρσι. Να μην και το 3 βαθμοί την Τετάρτη που θα συμπληρωθεί και αυτό. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αν βάλουμε αυτά που ευνοήθηκε και αυτά που αδηγήθηκα, έπρεπε να είσαι από κάτω. 30 χρόνια τα ίδια ψέματα. Είναι κρίμα για όσου γνωρίζουν από κοντά. Ο Ραπτόπουλος το γνωρίζει. Μπορεί να μην το μιλάει. Το γνωρίζω όμως ότι ο Πάουκ παίζει καλύτερη μπάλα. Και εγώ θέλω να το δώσω συγχαρητήρια. Έστω και καθυστερημένα αναγνώρισε την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Και την αποδοχή του Ίβιτς. Μόλις τα είπε, δεν λέω ψέματα, τα είπε μόλις. Λοιπόν, βλέπεις μπάλα.
Και όσον, ναι, αφορά, όσον αφορά τώρα για το, για το βόλεϊ, φυσικά είναι στους στόχους. Για το βόλεϊ, ρε φίλε, αναγνωρίζω. Άτυχα, εγώ το στην εκπομπή μου που κάνω εκεί στον Αράνα FM, είπα προχθές, δεν βλέπω καλά τον ΠΑΟΚ, δεν πατάει καλά ο ΠΑΟΚ. Το για το βόλεϊ, το είπα. Το είδε. Το είπα εγώ. Εμείς το είπα, λέμε αλήθεια. Λοιπόν, αναγνώρισε ο Τζόρνταν ότι δεν πατάει καλά στον Πόλεμο. Γιατί δεν πατάει καλά. Μα το βλέπει, τι. Δεύτερο, για τον Κλάους. Ο Κλάους. Είτε με 10 παίζει ο ΠΑΟΚ, είτε με 11, είτε δηλαδή παίζει με φόρητο χωρίς φόρη, ένα και το ίδιο. Γιατί δεν βάζει τον Πόλεμο. Αυτό το λέω εγώ με τον Πόλεμο. Η αφουσία του λοιπόν του Κλάους. Με 10 ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Με 10 τελείωσε. Ναι, ρε φίλε. Η αφουσία του δεν φάνηκε σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε λοιπόν είτε παίζει δεν παίζει, είναι ένα και το ίδιο. Φάνηκε μετά το 75, άκου που φάνηκε. Στάσου λίγο ρε. Μια χαρά. Φάνηκε όταν στο 75 ο Βαρέλα έμοιαζε με σκλάβο στην εποχή της φωτοαπαγόρευσης. Φανταστικός ο Βαρέλα. Ένα λεπτό ακόμα και το κλείνω. Κλείστε. Να πω, τετράδα πίσω στην άμυνα, καταπληκτική όλη τους. Ο Μάτος είναι ο γνωστός Μάτος. Ο Λέοβατς ανεβαίνει συνεχώς. Έχει ανέβει. Ανεβαίνει συνεχώς. Και ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο το ίδιο. Ο Βαρέλα φανταστικός. Ένας μένα δεν έχει χάσει προσωπική μονομαχία. Μπορείτε να το δείτε. Ναι. Λοιπόν, για Σάκο συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο. Μ' αρέσει που το αναγνωρίζει. Για τον Τζίμιρο ότι είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ με πολλά λεφτά. Προτείνω λοιπόν εκεί τους υπεύθυνους να ξανακάνουν επέκταση τον Τζίμιρο. Και να ανεβάσουν. Διότι είναι ο επόμενος που θα φέρει λεφτά στην ομάδα. Κυρίτρα να ανεβάσουν. Έτσι, μπράβο. Τι λέμε τώρα, μπάλα βλέπουμε εμείς. Από το καλοκαίρι τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε τώρα. Λοιπόν, ναι, λοιπόν τέλος, ωραίος. Πολύ ωραίος. Η μικρή ομάδα Ολυμπιακό δεν θα πει τίποτα. Θα μιλήσω για Ολυμπιακό, θα μιλήσει. Όχι, θα, θα μιλήσω εγώ, δεν χρειάζεται να μου κάνει τον δικηγόρο. Εγώ θα μιλήσω πρώτα. Λοιπόν. Ναι, πες εκεί, τι θες. Χωρίς Άρτσε Μπαλάφα. Και τον. Πώ το λένε, τον. Λινάρδος. Και τον Λινάρδο. Ο Πέτρος ο Λινάρδος. Ναι. Που κάνει το σταυρό του, τον δείχνει στην κάμερα όταν φτάνει το πούλμαν της Βέρειας. Μου δείχνει ο Ολυμπιακός και το επιτελείο του ότι δεν έχουν κατασκοπία καλή. Δηλαδή, τι σημαίνει κατασκοπία. Παίζει δύο εξτρέμ καθαρό αίμα από τη Βέρεια, ο Σαρπών και ο Κάλβο. Και βάζει δεξί μπακ ο Μπέντο, το Ρέτσο, ο οποίος είναι στόπερ και θα δούμε πόσο θα εξελιχθεί. Το πετάει δεξί μπακ και έχει φύγει. Έχει φύγει. Αν εναλλάξει ο Σαρπών με τον Κάλβο και χτυπάνε από εκεί. Χτυπάνε από εκεί. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον. Βιάννα Νικολάου. Εάν ο Ολυμπιακός δεν ήταν 15 πόντους μπροστά, δεν υπήρχε περίπτωση να έχει το Βιάννα με τον Νικολάου, το Ρέτζο δεξί μπακ και τον Ντελαμπέ για τετράδα. Είναι ανοιχτή, ανοιχτή, σαν το από αυτό τη Τίνα Σπάθη, δεκαετία του 70 με τον Κουσγκούνη. Τόσο ανοιχτή. Ο Βιάννα με τον Ντελαμπέγια στα 12 μέτρα, 15 μέτρα, σε μπα δεν βοηθάει ποτέ πίσω. Και μπράβο στον Ολυμπιακό που κατορθώνει και πουλάει αυτό το τεμπελόσκυλο του Μιλόγεβιτς. Το πουλάει τελικά. 12-13 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια. Η Χάλη Πάλας. Αν πάει στην Κρίσταλ Πάλας αυτός, έτσι αργός που είναι, είναι ποιοτικός παίκτης, με καλά χτυπήματα της μπάλας, ένα παλιωμοδίτικο οχτάρι. Ξέρει να είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα. Γιώτη, να το ρωτήσω τώρα στον Τζόρνταν. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Αφού μπόρεσε μαγιά του του Μαρινάκη και πούλησε αυτό το τεμπελόσκυλο 15 εκατομμύρια ευρώ, τι να πω ρε παιδιά. Θα γίνει θέμα πίσω τώρα. Ναι, τώρα όμως, με την άμυνα αυτή, τον Ανδρούτσο που δεν κόβει ούτε με βαλέ, χωρίς τον Μιλιβόγεβιτς και με τον άλλο τον κοντό, τον Μάρτινς, που μοιάζει με τον Καφάση, τον ηθοποιό, στο γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου. Γέλα κυρία μου. Απ' τη μέση και πίσω, ο Ολυμπιακός είναι χουνί. Όμως, απ' τη μέση και μπροστά έχει μια εκπληκτική ποιότητα και μιλάω για Σεμπά. Το Μαρίν το βγάζω έξω γιατί μοιάζει με κολεγιόπεδο του Δελασάλ να πίνει τσάι με τους καλογέρους. Βάζω το Μανθάτη, τον οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Που δεν έπαιξε σήμερα. Το Φορτούνι που ανεβαίνει, τον Ιντέγε και ένα βλάκα προπονητή, ο οποίος για άλλη μια Κυριακή αφήνει έξω. Αφήνει έξω τον. Πώς το λένε του. Απορρίφθηκε από την Μισόπαλα. Τον Ασαριφάρ. Τον αφήνει έξω. Και βάζει
τον Μπερμπάντοφ του Ολυμπιακού. Το ο προπονητής λοιπόν του Ολυμπιακού κάνει και ρεζίλι τον Ολυμπιακό γιατί αναγκάζεται. Για ποιον μιλάς? Καρντόσο. Τον Καρντόσο βάζει. Αυτό το παλτό. Αυτό τον παλέμαχο που επιμένει και το βάζει. Και στο φόλε είναι ο Ντάντε ο Μπερμπάντοφ. Εάν δεν διώξει τον Μπέντο ο Μαρινάκης, θα του πάρει ο ίδιος το κύπελο γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και έτσι όπως φτιάχνει την άμυνά του, αν πάει στην Τουρκία, θα χάσουμε όχι και τα Ίμια και την Κρήτη. Θα του κάνουν οι Τούρκοι την πατάρανά του Ολυμπιακού. Με αυτό ναι. Το μεσοαμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Υποκλίνομαι για τον Ολυμπιακό από τη μέση και μπροστά, είναι ποιοτικότατος. Αλλά την άμυνα που κάνει ο ΠΑΟΚ με την άμυνα του Ολυμπιακού είναι η μέρα με τη νύχτα. Έτσι. Γι' αυτό λέω στο κύπελο, αν παίξουν τώρα, ο ΠΑΟΚ θα τον βγάλει όποτε έτσι. Όποτε και να παίξει. Ακούω τον Παλάτο. Μισό λεπτό λίγο. Απορρίφθηκε λίγο ο Μιλιβογεβισμού από την Κρυσταλλπαλάτα. Από την Παλάτα. Είδανε, τον είδανε. Τον είδανε. Λοιπόν, μπορούμε τώρα... Δεν πήγε ποτέ σε πλαϊνό μαρκάρισμα πάνω στο Βουκαρά το Ρέτσο. 40 λεπτά, να πούμε 5 λεπτά. Ό,τι γουστάρεις. Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση, δεν υπάρχει παγκοσμίως εκπομπή που να μιλάει η ομάδα που είναι από τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, όπου θέλετε βάλτε ότι δεν με ενδιαφέρει. Πρώτη, να λέει τρία τέταρτα και η πρωταθλήτρια ομάδα με 43,5 γιατί... Ναι, το... είναι και που απευθύνεσαι εδώ μεταξύ, έτσι. Όχι, το κοινό είναι, το είναι κοινό και που απευθύνεσαι. Είναι δεν νομίζω. Κάνετε λάθος. Μας βλέπω πολύ, αλλά εντάξει, τώρα μην τα ισοπεδώσουμε. Ναι, μην τα ισοπεδώσουμε. Λοιπόν, για να μην τα ισοπεδώσουμε, εγώ θα ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο λέει ότι η ειδική του ποδοσφαίρου της UEFA για τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στα πρωταθλήματα Ευρώπης και για τη βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει και τα οικονομικά γενικά, δηλαδή όλη η ομάδα σε οποιαδήποτε έκφανσή της είναι 17η. Η επόμενη ελληνική ομάδα που για να είμαι ειλικρινής δεν ενθυμούμε ποια είναι, είναι πάνω από το 139. Δεν ξέρω ποια είναι και δεν ξέρω κάθε χρόνο να πάρω ομίλους, στο λαιμό μου. Λογικό είναι αυτό. Βγαίνω στους ομίλους κάθε χρόνο, ναι. Παίρνω 9 βαθμούς και κάθομαι απ' έξω και παίρνει 7 βαθμούς η Ρώμα, η Πόρτο και κάτι άλλες και περνάνε. Αυτό γιατί, ναι μας αδικούν, γιατί, διότι το έχουν κάνει κλειστό κλαμπ. Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο Γουέμπλεϊ, έπαιξε 10 παιχνίδια. Και είχε μία πρωταθλήτρια Αγγλίας, μία Ρωσίας, μία Ιουγκοσλαβίας και μία Λουξεμβούργου. Μία. Λοιπόν, τώρα λέει 4 από την Αγγλία, 4 από τη Γερμανία, 4 από την Ισπανία. Αυτό το κάνανε οι βαθμολογικοί συγκομιδίτες κάθε χώρα. Ήμαρτον. Εσείς το κάνατε αυτό. Δεν το κάναμε εμείς. Ποιος το κάνει. Δεν ξέρω, λέω ήμαρτον. Οπότε δεν μπορείς να πας πουθενά με αυτούς. Είναι κλειστό κλαμπ. Δηλαδή θα το πάρουν συγκεκριμένα 4-5 ομάδες κάπου εκεί. Δηλαδή ούτε η Παρίσι... Κάποτε βγάζαμε, συγγνώμη δευτερόλεπτο, κάποτε βγάζαμε 3 ομάδες Champions League. Ήταν ανάλογα με την βαθμολογία που έχει η χώρα μας, ναι, στην UEFA. Άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω για να πας ψηλά, δεν είπα πόσες θα παίξουν. Συνέχα το Μαλάτο. Λοιπόν, ναι, πάμε παρακάτω. Σήμερα τον Ολυμπιακό πώς τον είδες? Οπότε τώρα μισό λεπτό. Ναι. Οπότε λοιπόν, όπως βλέπετε, η ομάδα μας είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Γενικώς. Πίσω. Πάμε τώρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα Βόλεϊ, η οποία κατέκτησε το τρόπο του Βόλεϊ και κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-0 και τον Παναθηναϊκό πριν 3-1. Μπράβο. Πάμε τώρα, αν μην ξεχάσω, μπράβο και στους αθλητές του ΠΑΟΚ και τον κύριο Καλμαζίδη που δεν κοίταξαν να βρουν δικαιολογίες. Τι δικαιολογία, ρε φίλε, εγώ πρώτο σου είπα δεν πάτε καλά ο ΠΑΟΚ τελευταία. Υπάρχει ερώτηση για τον Τζόρνταν από τον γιο του Βεντούρη. ΠΑΟΚ και μαζί ούτε με τον τώρα... για το Βόλεϊ. Δύο λεπτά μιλάω. Α, στο Βεντούρι τώρα, ρε, μιλάει ο άλλος. Ο Βεντούρι. Και ρώτησε πάνω σε κάτι που είπε ο Τζόρνταν. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην ποδοσφαιρική ομάδα. Θα μου πείτε, όταν ένας προπονητής κερδίζει, μπορείς να του γκρινιάξεις? Ναι. Φυσιολογικά λένε ότι δεν μπορείς. Γιατί? Εγώ όμως, επειδή στο ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει και το πολύ φυσιολογικό. Ναι, μπράβο. Θα του πω το εξής. Ναι. Έχουν φθορά οι άλλοι στη Super League. Λέγε, τι έγινε φθορά τώρα. Θα του πω το εξής. Ότι δεν αποπειράται να βγάλει 4 καινούριους μικρούς παίχτες. Έχει δίκιο. Μάλιστα. Έχει δίκιο. Αλλά σήμερα
βάλε αυτό το μποτία που μου τον είχε στην εξέδρα τον άνθρωπο. Να μην τρώμε τόσες πάσες πίσω από την πλάτη μας. Γιατί με τον μποτία δεν τρώγαμε. Μας βάλανε, όχι τόσες. Όχι τόσες. Μας βάλανε τρεις φορές την μπάλα στην πλάτη. Ο Τζιόλης της άμυνας. Ο μικρός δεν ήξερε να πάει πάνω σε αυτόν που σούταρε παρακαθά και τον κοίταγε. Όσο καλοί παίχτες και να είναι 18χρονοι και 19χρονοι, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πείρα που έχει ένα center back. Και να πω και το άλλο. Σιώβα, αριστερό στόπερ δεν έχουμε, κύριε Μπέντο, που τον διώξατε. Το είπα εγώ σήμερα. Δεν ξέρω τι κάνει ο κάθε παίκτης εκεί πέρα. Εσείς τους βλέπετε. Εγώ όμως λέω ότι τέτοιο στόπερ αριστερό δεν έχουμε. Ναι. Δεύτερον, ευτυχώς που ακούω ότι δεν φεύγει ο Μιλιβόγεβιτς, γιατί στο κέντρο θα γινόταν εκεί πέρα στους κόφτες το έλα να δεις. Διότι σε μερικές μέρες λύγει και το συμβόλαιο του Αργεντινού με τα πολλά μαλλιά που είναι σαν το Ραπτόπουλο. Τον Καμπιάσο. Μου, ναι. Τον Καμπιάσο. Εστεμπάν. Σε μερικές μέρες επίσης λύγει και το συμβόλαιο του Τσόρι Ντομίγκες. Ακούω ότι θα πάρουμε τον Παρέδες. Τον έχω ακούσει, είναι καλός παίκτης, αλλά δεν ξέρουμε πως είναι σαν τον Καρτόζο κι αυτός. Ο οποίος Καρτόζο ήταν πολύ καλός παίκτης. Μας και βάλει και γκολ. Πήγαμε να κερδίσουμε την Μπενφίκα 1-0, αλλά δυστυχώς έβρεξε και φάγαμε ένα γκολ λόγω βροχής και στον αέρα. Σωστά. 1-1. Σωστά. Και προηγηθήκαμε. Και στη Γιουβέντους προηγηθήκαμε. Πάμε τώρα. Οπότε. Θέλουμε οπωσδήποτε, λέω εγώ, κύριε Πρόεδρε, αν ακούτε ή κάποιος από εσάς, ο κύριος Καραπαπάς και τα λοιπά, δεν ξέρω, ένα center back πολύ καλό. Τώρα, αν βρούμε. Δεύτερον, τον Ανσαριφάρτ να τον παίρνει στις αποστολές ο κύριος Μπέντο, διότι ο άλλος δεν στρίβει. Πώς να σας το πούμε ελληνικά. Με μάσκα είναι. Να τον πάμε στην ομάδα μπάσκετ επειδή είναι ψηλός, γιατί δεν ξέρω τώρα τελευταία. Για τον Καρντόζο. Ο Σπανούλης και ο Βαγγέλης ο Μάντζαρης, Περιστεριώτης, πατριωτάκι μου, όλο και κάτι παθαίνουν, 30 παιχνίδια Ευρωλίγκα είναι αυτά. Να τον έχουμε εκεί. Μπορεί να παίξει playmaker. Απάντα κάτι. Λίγο το μήνυμα, λίγο. Απάντα το. Λοιπόν, δεν βλέπω εγώ κανένα μήνυμα μετά. Μπροστά σου είναι, μεγάλο είναι. Ναι, αυτό το μήνυμα που λέει για τα ψευτο offside, αυτό δεν το δείξει Νόβα και μάλιστα ευκαιρία μου δίνεται για να τους πω ότι τουλάχιστον να δείχνετε τον Ολυμπιακό, να τη δείχνετε όλη μήπως τη φάση. Μήπως πήρε εντολή η Νόβα όλη να δείξει, τη φάση. Ρωτάω, γιατί να μην το δείξει. Γιατί βγαίνει ο Μαδάρα των δύο πρωταθλημάτων και φωνάζει. Οι αδικούμενοι. Μια ερώτηση να σε κάνω. Ναι. Βέβαια, άμα πάρεις και τον Ουάρντα και δώσεις κανένα φράγκο, κάθονται και χάνουνε. Λέω εγώ τώρα. Σε κάνω μια ερώτηση. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Επιβεβαιώνεις αυτά με τους δανεικούς, δηλαδή. Δεν ξέρω αυτά για δανεικούς, ξέρω ότι σας έχουν πελάτες. Αυτά μου λες. Ναι. Γέμισε στην Ελλάδα δανεικούς. Και λένε συνέχεια ότι εμείς είμαστε φιλοπαοκτήδες εκεί. Δεν ξέρω εσύ πώς θα περάσει από το Αγρίνιο. Και είναι. Από το Αγρίνιο πώς θα περάσει. Καλά κάνουν και είναι. Άστο, αυτό είναι δικιά μου δουλειά. Μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Εν τω μεταξύ θα έρθει και ο Ντακώστα ευτυχώς, γιατί τελειώνει και το Κόπα Αφρικα. Οπότε πιστεύω με ένα καλό στόπερ ακόμα γινόμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Όσο για τους νεαρούς, βεβαίως μπορεί να τους βάζει σε παιχνίδια που λοιπόν, είναι χαμηλότερη σημασία ίσονος. Θες γνώμη για νεαρούς Ολυμπιακού από μένα. Ναι, ναι, θέλω. Λοιπόν, όπως είπα για τον Φόρτου Πάο και για τον άλλον τον Ενρίκε, τον περιμένω φουλάτο τον Ενρίκε, γιατί αυτού του στυλ παίκτες γενικά μου αρέσουν. Μετά 2-3 μάτς να πούμε την άποψή μας. Ναι, ναι, μην τους αδικήσουμε. Ναι, ωραία, ναι, μην βιαστούμε. Αλλά γιατί τους άλλους τους είδαμε αρκετά μάτς. Ναι. Αυτός που θα αφήσει εποχή στο ποδόσφαιρο, θα παίξει τον Ολυμπιακό και πιστεύω θα κάνει και μεταγραφή, είναι ο Μανθάτης. Αυτό που έλεγα εγώ από το Σεπτέμβριο. Μπορεί. Ναι. Μπορεί το παιδί, γιατί όχι. Μακάρι. Ο Μανθάτης. Ναι. Και ήθος έχει ταχύτητα, τρίπλα, τα κολλάει κτλ. Οι άλλοι. Άμα το δουλέψουν και σωστά. Αυτός ο Νικολάου. Άμα το βάλει στον Πλατανιά θα φάει πάνω. 18 χρονών είναι. Δεν ξέρω. Ναι. Όπα ρε. Ξέρω εγώ. Να γίνεις μαζί του σκληρός. Αυτό το συμπαθώ. Αυτό το συμπαθώ. Ναι. Ο Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσο. Ανδρούτσο ακόμη και δεν σου είναι τίποτα. Για να βγει πρέπει να γίνει επιθετικά σαν το Φορτούνι και καλύτερος. Γιατί δεν μαρκάρει. Εξάρι είναι, οχτάρι δεν είναι. 19 χρονών. 19 χρονών. Ναι. Αυτός ο Ολυμπιακός εννοείται. Ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος. Ο Ανδρούτσος.
Ο Ρέτσος, πρέπει να τα κολλάει τα κολλάκια. Ο Ρέτσος, ενώ έχει και ταχύτητα και καλό ποδάρι και προωθεί την μπάλα και από πίσω, δεν στερείται από μπόι. Πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Αλλιώς δεν θα βγει. Το ένα είναι να πλακωθεί, να φτιάξει, πώς το λένε, ραχαίους. Εδώ πάνω τους... Πάγκο, δεν ξέρω πώς θα τα κάνουμε. Πάγκο με βάρη. Να δέσει εδώ πάνω, γιατί ψοφίμη. Στη δύναμη, στη δύναμη. Και επίσης, πολλά φάουλ με κάρτες. Πολλά φάουλ με κάρτες. Αδικαιολόγητα. Αδικαιολόγητα. Δηλαδή αν έπαιζε ο Ρέτσος, σέντερ μπακ αυτή τη στιγμή. Δέκα μάτς στον Ηρακλή, στον Πλατανιά. Κάθε μέρα θα ήταν έτσι. Ή και στον Πάο Κάντελης. Γιατί όχι. Όχι, στον Πάο δεν θα ήταν. Τέλος. Λοιπόν, raptor.gr. Raptor.gr. Μια μικρή κομμόπολη ανθρώπων παρακολουθούν ζωντανά την εκπομπή στο raptor.gr. Αύριο μαγνητοσκοπημένοι στο raptor.gr και να δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας. Ρε Πανάσχετη, στο Sport Dog. Ξυγονοθεραπεία γίνεται μετά από την προπόνηση με μάσκα. Τι μάσκα. Να... Με μάσκα. Με η μάσκα γίνεται η ξυγονοθεραπεία. Ξυγόνο. Τι βάζει δηλαδή. Μάσκα ρε, οξυγόνο. Μάσκα οξυγόνο και αναπνέουν. Μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Κάσε λίγο να πω λίγο. Κάνε μου, κάνε και χαιρετίσματα στον Κωνσταντινίδη στο Sport Dog, όπου μετά τους αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης βγαίνω και λέω τη γνώμη μου ποδοσφαιρικά. Και έχουμε συνεργασία και με το raptor.gr. Raptor.gr, Metrosport και Sport Dog είναι η τριπλέτα του Κωστή Ραπτόπουλου. Εκεί μέσα θα με βρείτε. Σ' ακούω. Ναι. Ναι. Δεν μου λες ρε μαλάτο, τώρα που εγώ πάω και έκανε μια καινούργια μεταγραφή στο βόλεϊ αυτόν τον διαγώνιο τον Στάροβιτς. Βάζουμε εδώ, ένα στοίχημα εδώ, τώρα. Εδώ ερώτηση. Όχι, μισό λεπτό το μαλάτο. Πάνω σε αυτό είναι, αυτό σε ρωτάει. Θα με πεις, μισό λεπτό. Μισό λεπτό το μαλάτο το λέω. Θες να βάλουμε ένα στίχημα τώρα. Δεν τον ξέρω. Ωραία, εντάξει, φτάνει ο λαϊκισμός. Δεν έχω άποψη. Εντάξει, μήνυμα από Γιώτη Βεντούρη. Ο παδό του ΠΑΟΚ που έπαιζε βόλεϊ σε ομάδες πρώτης κατηγορίας περίπου 10 χρόνια. Ρώτα, γνωστός ο Γιώτης, έτσι. Ρώτα λίγο τον Τζόρνταν να μας πει για τα χτυπήματα του Στάροβιτς και γενικά τη γνώμη του για το νέο απόκτημα για τη θέση του διαγώνιου στον ΠΑΟΚ. Τον ξέρει τώρα... εσύ, τον έχει δει. Έχει σταμάτε, παίξει... να ακούσει να πει να μιλήσει. Τον ναι, έχω δει τώρα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα είναι του βόλεϊ. Έχει παίξει με ιταλικές ομάδες. Το ιταλικό πρωτάθλημα νομίζω είναι από τα καλύτερα του κόσμου. Είναι. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Πού σε έμπειρος είναι. Έχει μεγάλη ιστορία. Ωραία. Όλοι λένε τα καλύτερα. Τα ρώτησα εγώ κάποιον που ασχολείται με το βόλεϊ. Ξέρει ο Ραπτόπουλος, κοινός γνωστός μας είναι να πούμε. Προπονητής έχει κάνει σε μεγάλη ομάδα στην Αλφα Εθνική. Δεν μπορεί με τα καλύτερα. Να μιλήσω τώρα εγώ μετά από μια ώρα. Άλλο δεν θέλω να απαντήσω. Ωραία, να μιλήσω εγώ. Ας σλαμάς. Άντε να μιλήσω εγώ. Άντε να μιλήσω. Πόση ώρα πέρασε. Μία παρά εννιά. Έλα, ρε, λέγε. Να μιλήσω εγώ. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Εγώ φταίω. Μπα καθόλου όχι. Εγώ γιατί να φταίω, φίλο. Όχι καθόλου. Γενικά, μιλά στα 2,5 τρία τη εκπομπή εσύ. Έλα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα, ρε, μην μου την πει. Αρέσει εμένα η θεατρότητα, οπότε σε αφήνω. Λέγε. Στο επιτρέπε. Καταρχήν με διέκοψε τρεις φορές. Με φάγε στον χρόνο κάποιο χρόνο εσύ. Επίσης το. Τι λέω, τα μηνύματα λέει απαντάω. Σε κάθε εκπομπή φέτος μιλά στα 2,5 τρίτα του χρόνου το λέει. Όχι, Παναγία. Το λένε και κάτι. Εσύ με διέκοψε τα μηνύματα και εσύ και ο Μαράς. Τον κόσμο, τώρα. Λοιπόν, για τον Ηρακλή δεν ξέρω τι να πω γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί αν ο Πάο παίζει μπαλάρα, χθες αυτό που παίξει ο Ηρακλής δεν υπάρχει. Πρέπει να έχει 15 κλασικές. Εκ των οποίων σημαίνει 4, λογικά εγώ με παντόφλες και πιτζάμες θα κάνω γκολ. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Τι να πούμε στον Ηρακλή, δεν ξέρω. Αυτό τέλος. Δηλαδή είναι, αναρωτιέμαι αν αξίζει να κάνουμε αγωνιστική αναφορά στον Ηρακλή. Αξίζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως, αγωνιστική αναφορά. Κωστή, δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Τέλος. Δεν λέγεται εδώ πέρα. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο Δόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ως Ηρακλειδέας, στον Χρήστο το... σε όλα τα παιδιά. Αλλά ειδικά στον Χρήστο τον Δόνη που ήρθε στον Ηρακλή πριν 12 μέρες. Πάει αυτό. Γιατί πού θα πήγαινε. Επειδή ήρθε πριν 12 μέρες, γι' αυτό το ευχαριστώ. Γιατί... Δεν θα την αρχίσει τον Ηρακλή από πέρσι. Ποιο θα τον έπαιρνε να τον έπαιρνε. Αυτό είναι τώρα. Τον Δόνη. Τον Δόνη. Πολλές ελληνικές ομάδες. Μάλιστα. Πολλές ελληνικές ομάδες. Μια χαρά παίκτης είναι. Και δεν τον έπαιρνε στον Ηρακλή. Το είχα πει και από πριν 1,5 χρόνο. Νομίζω ήταν και στα Γιάννενα αυτό. Ναι, στα Γιάννενα δεν έπιασε. Ναι. Ναι. Μια χαρά ομάδα τα Γιάννενα. Εντάξει. Δεν έπιασε. Και πήραν ωραίο ένα-ένα σήμα, κάνα και το χατήρι του Πάου. Για λέγε, παρακαλώ. Το χατήρι του Πάου. Ναι, ναι, ρε, εκεί το ήθελε ισχύ. Δεν παίζει μόνο σου. Είναι να φοβηθεί ο Πάου, ρε Μάρια. Τα λες και τα πιστεύει κιόλα. Ο Πάου μπροστά του έχει τον κάθε αντίπαλο, θα του πάρει όλου. Να μιλήσω. Σε απαντάω σε αυτό που είπε. Ω να μιλήσω γιατί δεν απαντάω, δεν θέλω να απαντήσει. Α, δεν θε να απαντήσει. Ο Πάου παίζει μόνο του. Με αυτή που την ομάδα. Μάτια μου, συγγνώμη, ο Ηρακλής σήμερα.
σήμερα παίζει μόνο του. Ρε φίλε, δεν με νοιάζει τι θα κάνει τα Γιάννενα, ούτε ο Ηράκλης. Εγώ θέλω να κερδίσω. Πώς σε νοιάζει, ρε μεγάλε. Άμα η Άκη έπαιρνε διπλό στην Ξάνθη, δεν σε νοιάζει. Α, έπαιρνε. Όταν παίξω με την Άκη θα την κερδίσω. Α, δηλαδή. Καλά, είσαι τρελό, δε φίλε. Βαθμολογία δεν είναι. Δηλαδή ο Ηρακλειδέα την Τετάρτη. Άμα πάρει ο Πάο Κόλλα τα παιχνίδια, έχει πρόβλημα με άλλη ομάδα. Γιατί οι άλλοι να παίρνουν και οι άλλοι. Συνέχατο, δεν συνεννοηθείτε. Δεν υπάρχουν στα άλλα μάτσα αλληλουχία αποτελεσμάτων. Πάμε, πάμε. Κάτσε τρελό, ρε φίλε. Εσύ είσαι ο τρελό. Κάτσε φίλε, την Τετάρτη παίζει Λάρισα Πάο. Πάμε, πάμε. Πάμε να μην έχουμε. Να σου απαντήσω. Δεν ξέρω κι εγώ. Θα συνεννοηθεί. Όχι, μην κάνει, ρε. Αυτό να χτυπά, όχι εμένα. Εμένα γιατί να με χτυπάει, ρε μεγάλο. Αυτό να χτυπά. Δεν θέλει να σε απαντάμε. Θέλει να μιλά μόνο σου, αλλά όταν σε απαντάμε. Καλά, ρε. Μπρεγκάμο θα μα βρίσω. Ευρίσε. Μη, όχι. Μιλά μου σου όλα. Μιλάς εσύ για παιδεία τώρα τηλεοπτική, ρε φίλε. Για παιδεία, ρε μα με τρελάνεις. Εσύ θα με τρελάνεις, ρε φίλε. Με μαζί έκοψες και τρεις φορές. Ρε άρχοντα, την Τετάρτη παίζει η Λάρισα Πάο. Ναι, παίζει. Στον Ηρακλή του συμφέρει. Δεν με νοιάζει εμένα, εγώ θέλω να κερδίσω τον Πάο. Τη Λάρισα. Τη Λάρισα, ναι. Θέλω να κερδίσω τη Λάρισα. Και εγώ αυτό θέλω. Λοιπόν. Να κερδίσει τη Λάρισα. Λοιπόν. Εσύ. Ξάνθη ΑΕΚ, τι το ήθελες. Δεν με νοιάζει κάποιο θα χάσει βαθμούς. Εγώ άμα πάρω όλα τα παιχνίδια, δεν με νοιάζουν οι αντίπαλοι. Όλοι οι παοξίδες δεν έκαναν αυτή. Άντε πάλι τα ίδια, ρε. Ήταν όλοι οι παοξίδες λάθος ή αυτός ο λάθος. Φανατικός. Ρε φίλες, το απλά μαθηματικά σου. Αλλά κατέβα στη μύτη σου, φίλε. Είσαι 7ος, 8ος, τι είσαι. Κατέβα στη μύτη σου. Τέταρτο. Πάω και είναι εδώ. Σα προκαλώ για άλλη μια φορά. Στίχημα βάζετε. Μιλάω με παροξύνο, εσύ τι έπαση είναι αυτή που. Ρε φίλε, εγώ μιλάω αυτά που πιστεύω εγώ. Λες και έχει πιάσει τον Πάπα από τα γεννητικά όργανα. Τέλος πάντων, ναι, δεν μπορεί να συνοηθώ με σένα, ρε φίλε. Είσαι ασυνονόητο. Και άσε με να μιλήσω. Μίλα. Μην το διακόπτει. Δεν σε πιάνει κανείς. Έλα. Δεν με διέκοψε. Εσύ 7 φορέ. Αλλά και τελευταία φορά που με την πανέφυγε στην Κυριακή. Τέλο. Αυτή η Κυριακή είναι. Θέλει να φύγει και οι άλλοι. Κάνουμε αυτό. Κάνουμε το λαϊκό τον παροξύ. Κάνουμε το λαϊκό τον παοξί. Αλλά δεν έρχεσαι και κάθε Κυριακή, άμα δεν σε τύπω κιόλα. Τώρα γάμισε. Άσε μας τώρα, μωρέ, μπαγλαμάντε. Λοιπόν, άστε τώρα. Μπαγλαμάσαι και φέρνει. Άστα πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Όχι, δεν πάμε διάλειμμα. Μισό λεπτό. Πες μπαγλαμάσαι. Μην το διακόπτω. Δεν είμαι μπαγλαμά, δεν σε έβρισα εγώ. Με, το πας εκεί. Μπαγλαμά με είπες. Το πας εκεί. Εσύ το πας. Λαϊκό όργανο. Εσύ με έβρισες. Λαϊκό όργανο. Λοιπόν, δεν το διακόπτεις. Έχει άποψη. Λοιπόν, σημειώνει. Λοιπόν, ναι. Δεν σηκώνει μύτη, ο άλλο Ολυμπιακό είναι ρε που σκέφτεται. Μην κάνει διάλογο. Μην σηκώνει εσύ μύτη. Μην κάνετε διάλογο. Εγώ σηκώνω μύτη. Σαν Ηρακλή μη σηκώνει. Μην κάνετε διάλογο. Ζωντανό βλαχέ σε λέει ο άλλο. Ποιο. Αυτό. Ποιο. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Πάρε τηλέφωνο και ρώτησε. Ποιο είναι αυτό. Ρε φίλε. Ποιο. Τι ιστημένη τώρα ψήρε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Θέλω να αφιερώσω τη μεγάλη πρόκριση τη Wolverhampton μέσα στο Anfield. Στον άνθρωπο που έφυγε πάρα πολύ πρόωρα από κοντά μας, τον ιδρυτή των Λύκων, τον Κώστα τον Ηλιάδη. Που κυνήξε το όνειρό του μέχρι τέλος. Ναι. Έτσι. Mm. Την μεγάλη πρόκριση των Λύκων. Και στο Βασίλη τον Ξάνθο. Α, ναι, το θυμίζω. Που τίμησε τη φανέλα τους. Βασίλη, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν βλέπει το παιδί. Εντάξει, παιδί που. Αν βλέπει ο αδερφός, το πατέρα σου, δεν ξέρω η μητέρα. Και στο Βασίλη τον Ξάνθο. Το πρώην στόπερ του Ηρακλή και των Λύκων. Καλύτερο στον Ανατολάκη, βέβαια. Και να, ναι, η αλλαγή ήταν ο Γιώργος. Η αλλαγή του ήταν, ναι. Αλλά τον καθάρισε τέλος πάντων. Μην πούμε ποιος. Ξέρεις ποιος τον καθάρισε. Θα μου πεις το διάλειμμα. Την καριέρα του, ναι. Να πω κάτι για τη Λίβερπουλ. Ναι. Η Λίβερπουλ είναι γνωστό ναι. ότι είναι διαχρονικά ομάδα εστίασης. Απέστα. Εστίασης. Ναι. Τι εννοούμε δηλαδή. Τι εννοούμε. Όλοι ξέρουμε τι είναι η εστίαση. Υπάρχει κανείς πέρα που ξέρει τι είναι η εστίαση. Τι είναι η εστίαση. Όχι, μη πω. Είναι ομάδα εστίασης. Ναι. Δηλαδή, της αρέσει να εστιάζει. Γι' αυτό και θα συμφωνήσω με κάποιους οπαδούς της που είπανε ότι έμεινε από το League Cup έξω και από το FA Cup έξω, έτσι, τον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό δεσμό στον κόσμο, για να εστιάσει στο πρωτάθλημα. Επειδή της αρέσει η εστίαση. Ναι. Αυτά, τέλος. Ηρακλή. Αγωνιστικά είπες, δεν θες να μιλήσεις. Αγωνιστικά, στον Ηρακλή Ξηρά Κώστα, δεν ξέρω τι είναι αγωνιστικό. Κοίτα. Γιατί όταν βγαίνει ο Πασάς. Ναι. Σε ένα τέτα τέτ. Τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε. Το οποίο ξέρω εγώ, η κόρη σου λογικά το έχει βάλει. Πόσα παίρνει ο Πασάς. Πρόσεξε, του Στάμου. Ναι. Του Στάμου δεν λέω τίποτα γιατί του Στάμου η ευκαιρία δεν υπάρχει. Έτσι. Ναι. Του Στάμου δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Στάμου εκεί. Να μείνει έτσι. Και να την κάνει. Να χτυπήσει μέσα από τον γκολ. Δεν κινείσαι. Στέκεσαι έτσι. Χτυπάει εδώ και μπαίνει μέσα. Δεν υπάρχει αυτό. Άστο αυτό γίνεται. Γίνονται αυτά. Και στην Ιταλία τα είδαμε πριν δύο εβδομάδες και στην Αγγλία τα είδαμε δύο-τρεις φορές τώρα, τελευταίο μήνα κτλ. Και στη Σκωτία με την Αμπερντίν τα είδαμε πρόσφατα κτλ. Ωραία. Άστο του Στάμου. Λες είναι αυτά τα θεόκουφα που γίνονται, ας πούμε, τα blooper της χρονιάς. Του Πασά όμως
και μία-δυο άλλες φάσεις φεύγουν, έχουν μόνο ποδοσφαιρική λογική. Όπως και του Ναζλίδη στο 89. Ευχαριστώ. Ο Ναζλίδης, ο οποίος ξεκίνησε έξω αριστερά, έτσι. Του Ναζλίδη μέσα αριστερά, εντάξει, που λέω το έβαλε. Ναι. Και δεν βρίσκει αιστεία, η μπάλα φεύγει, γκολ σε αιστεία του ράγκμπι. Στο 89. Λέω και για τη Λάρισα, εγώ, έτσι. Τώρα την Κυριακή θα υποστηρίζεις ΠΑΟΚ με λίγα λόγια. Την Τετάρτη. Ναι. Αφού με συμφέρει. Θα φωνάει ΠΑΟΚ, μόλις βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ θα πανηγυρίσει, ας πούμε. Να πανηγυρίσω. Ναι, δεν θα υποστηρίξεις. Δεν είμαι μαλάκας. Ναι. Να πανηγυρίσω τον γκολ του ΠΑΟΚ. Να βγω και να πανηγυρίσω. Τι, αυγό, κάνω και παρέλαση. Ζητώ συγγνώμη από τους Λαρισαίους. Δεν έχω κάτι ούτε με την πόλη και έχω φίλους εκεί πέρα. Ναι. Καλησπέριζω και τα παιδιά από το συγκρότημα την ποιότητα και από τους φόβους του πρίγκιπα. Αλλά είμαι αναγκαστικά, παιδιά, συγγνώμη, επειδή έτσι, ναι, δεν παίζουν οι ομάδες μόνες τους. Μάλιστα. Έτσι, ούτε ο ΠΑΟΚ εξαρτάται μόνο το τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εξαρτάται. Εξαρτάται και από τους άλλους. Εγώ δεν δηλαδή, υπάρχει ΠΑΟΚτσή που σήμερα χαλάστηκε με είπα το ΣΥ του Παναθηναϊκού. Δεν είπα αυτό. No. Τι υποστήριζε ο όχι, εσύ που υποστήριζε το Παναθηναϊκό. Μπράβο, φίλε. Για να, ναι. Μπράβο, ναι. Ναι. Απλά ελληνικά το είπα. Εάν πάρει ο ΠΑΟΚ όλα τα παιχνίδια, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άλλοι. Θα βγω στη χειρότερη δεύτερος. Αν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός νικάνε, δεν του νοιάζει. Ρε, άμα τα πάρω όλα, εγώ με νοιάζουν τι θα κάνουν οι άλλοι. Ελληνικά με λέω. Θα τα πάρει όλα οι άλλοι και ο Παναθηναϊκός τι γίνεται. Θα τα πάρει, πιο πάνω είμαι εγώ. Πώς θα τα πάρει. Να τα πάρει ο Αλεξάνδρου. Αφού στο μεταξύ μας θα την πάρω. Ναι, αν τα πάρει Ξάνθη. Θα ανοίξουμε γραμμέ. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα σχολιάσουμε θα για πάει να αποφορτιστούμε. Θα σχολιάσουμε τις δηλώσεις της Πάολα για το Στέλιο Καζατζίδη. Άγιο του Καζατζίδη με την Απονιά και με το. Η Απονιά και τα λοιπά. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Δίκιο, με την Πάολα είναι. Είμαστε με την Πάολα είναι. Διάλειμμα, διάλειμμα. Με την Πάολα. Με την Πάολα. Rapto.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οπωσδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή στο Rapto.gr. Μην ξεχνάτε το Metrosport.gr και μην ξεχνάτε ότι μετά τα μάτια των ομάδων της Θεσσαλονίκης στο Sport Dog ο Rapto έχει θέση, άποψη και τη χρησιμοποιεί. Τώρα, πριν πάμε στις γραμμές, ένα τρίλεπτο, ένα γρήγορο, να αποφορτιστούμε λίγο γιατί έγινε εκεί. Ξέρεις, τα αντρικά, ας πούμε, γιατί η εκπομπή είναι καθαρά αντρική. Έτσι, Ασλαμά και εσύ, Τζόρνταν. Εντάξει. Λοιπόν, η Πάολα την είπε στον Καζατζίδη. Μαλάτο, σ' ακούω. Δεν νομίζω ότι έχει το δικαίωμα μια τραγουδίστρια αυτού του όποιου βεληνεκούς καταλαβαίνει ότι έχει να τα βάλει με έναν άνθρωπο ο οποίος και νεκρός, ο οποίος έλειπε από τη δισκογραφία από το 1975, μου φαίνεται, έβγαλε ένα-δύο δίσκους μετά, και ο οποίος έχει πουλήσει το καταπέτασμα και στην Αμερική έτρεχε να τον ακούσει ο Τζίμι Χέντριξ, τον Καζατζίδη και το Χιώτη, το Μανώλη, να μην ξεχνιόμαστε, ο οποίος ήταν καταπληκτικός μπουζουκίστας, όπως έλεγε. Για το Χιώτη. Για το Χιώτη. Δεν έχει δικαίωμα λοιπόν κάποια νεοφερμένη στο χώρο, γιατί θα το πω, δεν έχει με κανένα λόγο. Έτυχε να έχω φίλη τη Βίκη τη Μοσχολιού. Μεγάλη Βίκη. Η Βίκη η Μοσχολιού δεν χρειαζόταν να αποκαλύπτεται, εκαλύπτεται επαρκώς και τραγουδούσε με τη φωνή της. Αυτό έχω να πω. Τώρα από εκεί πέρα δεν άκουσα τι ακριβώς είπε και τι δεν είπε. Κάτι λέει, είπε στον Καζατζίδη κριτικές άσχημες. Πολύ λυπάμαι. Μέχρι και οι γυναίκες σε πήραν χαμπάρι. Ας τραβάμε γρήγορα, μην κάνουμε κοιλιά. Λέγε. Λοιπόν, δυστυχώς όλοι έχουν δικαίωμα να λένε τη γνώμη τους. Ακόμη και για ιερές αγελάδες του λαού μας, όπως ο Στέλιος Καζατζίδης. Εγώ προσωπικά με Καζατζίδη, συγγνώμη αν ακούγομαι ασεβής, δεν. Πάνο Γαβαλά, ναι. Γρηγόρη Μπιθικότσι, ναι. Μανώλη Αγγελόπουλο, ναι. Τον θεωρώ και αδικημένο, του γύρισε την πλάτη τότε μία ελίτ, λόγω του ότι ήταν γύφτος ο άνθρωπος. Ναι, υπήρχε ρατσισμός. Ρατσισμός μεγάλος. Μεγάλος. Και μπράβο, είμαι σε διάφορους μετά που το είπαν, ας πούμε, ο Διαονύσης Σαββόπουλος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον έχει μνήσει κτλ. Ναι. Δυστυχώς όλοι έχουν την ελευθερία της γνώμης.
Ακόμη και η Πάολα που δεν είναι. Αυτό που είπε η Πάολα! Που δεν είναι λαϊκά, είναι pop. Αλλά φοβάμαι ναι. ότι αυτό που είπε η Πάολα έχει μεγάλη δόση αλήθεια. Μόνο που τότε πουλούσε αυτό. Ο πόνος, η απονιά, η ξενιτιά, η δυστυχία πήραν το παιδί μας, το παιδί μας φεύγει στα τρένα, στους σταθμούς. Ξανάρθε η ιστορία τώρα. Με την και κρίση. Τώρα ξανάρχεται, ναι. Ξανά επίκαιρο. Υπάρχει... Αυτό θέλω να κάνουμε μια εκπομπή. Ναι. Εδώ και με τον Τζόρνταν και με όλους τους παιδιά. Ναι. Μόνο γι' αυτό. Ναι. Παιδιά, κάθε πρωί που βγαίνω στην γειτονιά μου, στην Όλγα, καλά και σε όλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή κυρίως κινούμε εκεί και στο κέντρο. Με... Στη γειτονιά κυρίως φαίνεται πιο έντονο, επειδή είναι γειτονιά. Στο κέντρο κατεβαίνει όλη η πόλη, εντάξει. Παιδιά, δεν υπάρχουν νέα παιδιά. Στη γειτονιά μου, σε λίγο, εγώ θα μοιάζω με την Ager. Που σημαίνει. Θα λένε ότι είναι Ager ο Ασλαμάς. Που, που σημαίνει ότι δεν γεννάνε, δεν γαμάνε και οι άλλοι έχουν μεταναστεύσει. Φύγανε. Φύγανε. Που σημαίνει ότι μπορεί να βγει καινούριος Καζατζίδης. Ναι. Όχι. Δεν βγαίνει άλλος Καζατζίδης. Με τέτοια φωνή δύσκολο τώρα. Σύμφωνα με την Πάολα μπορεί να βγει καινούριος Καζατζίδης. Εσύ τι γνώμη έχεις, τέρμα. Εγώ έκανε. Εγώ για μένα. Ναι. Είμαι αντικειμενικός, φίλε. Ομάδα δεν έχω. Πατρίδα δεν έχω. Θρησκεία δεν έχω. Κόμμα δεν έχω. Πάλι τα λέμε τα ίδια. Ο παδός δεν είμαι σε τίποτα. Πρέπει να απολογηθώ, λέει αγόρι μου. Λοιπόν, νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα η Πάολα έχει κάνει δύο φάουλ. Το πρώτο, διότι. Δεν είναι οπαδική εκπομπή του Αλέφαντου και του Καρατζαφέρη. Έχει άλλο στυλ. Λέγε. Το πρώτο είναι, το φάουλ είναι διότι δεν βρίσκεται στη ζωή ο Καζατζίδης για να μπορεί να καλά μιλήσει είναι, και ναι. αυτός. Ναι. Πώς λέγεται. Τώρα για όλους λες. Τότε δεν ακρίνεις τον best σαν ποδοσφαιριστή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα πω αυτό. Πρέπει να ακούσω και τη γνώμη του Καζατζίδη. Ότι η Πάολα τότε δεν ήταν, ας πούμε, ναι, στη ζωή. Μισό λεπτό για να πάρουμε τη γνώμη. Ναι. Και ηθικό. Αλλά δεν κριτικάρουμε κανέναν. Να το ρωτήσουμε τον Καζατζίδη γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Ο Μάρξ δεν ζει. Ναι. Λοιπόν. Αυτό που είπε, το άκουσες η Πάολα. Από τη συγκεκριμένη δεν το άκουσα. Άκουσα όμως από διάφορους άλλους το ίδιο πράγμα. Οπότε, μάλλον αυτό είπε. Συμφωνεί με αυτό που είπε η Πάολα. Όχι, διαφωνώ. Διότι πρώτον ήταν αυτό που είπα, σεβασμός στον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα και σαν φωνή και σαν τραγούδια και σαν οτιδήποτε άλλο, διότι είναι κοινής αποδοχής ότι ο Καζατζίδης ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής που πέρασε ποτέ. Άσχετα αν κάποιοι δεν τον γουστάρουν σαν τραγούδια κλαψιάρικα όπως εσύ, ας πούμε, κλπ. Άσχετα κάποιοι άλλοι δεν τον γουστάρουν διότι ήταν παλιοχαρακτήρας, λένε. Εγώ δεν κρίνω άμα ήταν παλιοχαρακτήρας, έτσι. Εγώ κρίνω τη φωνή του με τα, που ακούμπησε, τα τραγούδια του ακουμπήσανε. Την ψυχή του ανθρώπου της τότε εποχής, μπορεί να έχει δίκιο η Πάολα σε αυτό, αλλά δεν το κατακρίνω. Πρόσεξε να δεις. Διότι εκείνη την εποχή, τι να κάνουμε, αυτή ήταν η κατάσταση στη χώρα. Υπήρχε η ξενιτιά, υπάρχει ο ξεριζωμός, υπήρχαν οι χείρες, υπήρχαν οι ζωντοχείρες, υπήρχαν χίλια δυο. Πάνω σε αυτά, θα μου πει ζωντοχείρες και τώρα, εντάξει. Ρε πούστη, ποιες ζωντοχείρες. Παράδειγμα, λέω. Τότε δεν είχε ζωντοχείρες, δεν χωρίζανε. Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι και κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Η χείρα είχε οργιστεί στο πρώτο τη στεφάνι και αυτά τα τραγούδια, ρε παιδί μου. Αυτά είναι διαχρονικά, ρε ζωντοχείρες. Διαχρονικά, αλλά ήταν τη τότε εποχή. Ναι. Δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε γιατί τα έλεγε τότε, γιατί ναι. ήταν και στην επικοινότητα όλα. Ένα σκύλο και μια γυναίκα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, άκου εμένα τώρα. Καταρχήν, τραγουδίστρες σαν την Πάολα δεν τραγουδάνε με την φωνή. Με το λαρίκι τραγουδάνε με την κάτω φωνή. Με το... Να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Πάολα. Δεν τραγουδάνε με το λαρίκι. Τραγουδάνε με άλλα προσόντα. Πρώτον αυτόν. Και δεν μιλάω μόνο για την Πάολα, μιλάω για όλες τις τραγουδίστρες οι οποίες βγαίνουν πάνω. Αυτό βέβαια δεν φταίνουν τα κορίτσια. Φταίνουν αυτοί οι οποίοι οι λιγούριδες, εμείς δηλαδή οι άντρες, οι περισσότεροι, που θέλουμε να βλέπουμε παρά να ακούμε. Τα αυτιά μας. Είναι καλλιέργητα. Ναι. Τα μάτια μας είναι πιο πολλές στροφές παίρνουν. Άρα εμείς θέλουμε να βλέπουμε και όχι να ακούμε. Βλέπουμε τα μπούκια και τους κόλλους. Αντί να ακούμε. Ναι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Εν μέρη η Πάολα έχει δίκιο. Πού έχει δίκιο. Ότι πουλάει το κακό. Πουλάει η ήττα. Και σε εμάς. Πουλάει το στραβό αποτέλεσμα. Πουλάει ο σαματάς, πουλάει ο θάνατος, πουλάει η καταστροφή. Και τα κανάλια. Τα κανάλια λέει. Παίζουν το κακό, παίζουν το κακό. Εκείνο πουλάει, δυστυχώς. Ο Καζατζίδης λοιπόν έκανε αυτό το στυλ τραγουδιού. Εγώ θα πω όμως ότι ο Καζατζίδης δεν το έκανε γιατί πουλούσε. Ήταν στην εποχή, ήταν αυτό. Όχι, του έβγαινε από μέσα του. Και αυτό φυσικά. Γιατί του έβγαινε από μέσα του Καζατζίδη. Γιατί ο ίδιος ο Καζατζίδης ήταν πρόσφυγας κι αυτός. Όχι, ήταν ο Γουρσουσλαμάς.
Ήταν και πρόσφυγας. Άκου εμένα, ο Καζατζίδης, έτσι όπως τον έχω δει εγώ από όλες τις συνεδέσεις, από όλα που έχω δει, δεν τον έχω δει να γελάει. Είναι αγέλαστος. Πάντα κάτι ως του φταίει. Όχι ο Νταλάρας τον πούλησε, όχι ο Νικολόπουλος είναι ποταπός κτλ. Και απ' την άλλη τη μεριά, και απ' την άλλη τη μεριά, δεν έχει τραγουδήσει ο Κερατάς ένα τραγούδι ευχάριστο. Ναι. Είναι ο Καζατζίδης το βάλσαμο του αποτυχημένου, του καταραμένου και του άτυχου. Ο Καζατζίδης. Όσον αφορά την αρνητική του ενέργεια, μόνο ένας Καζατζίδης με τέτοια γρουσουζιά που είχε πάνω του θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο όμορφα πονεμένα τραγούδια που σε αυτά πολλά ακούω κι εγώ σαν πελάτης όταν είμαι στεναχωρεμένος. Γιατί κανένας χαρούμενος άνθρωπος δεν θα κάτσει. Δηλαδή, άμα βγάλεις μια ωραία γκόμενα, ας πούμε, άμα περάσει το παιδί σου στο πανεπιστήμιο, άμα βάλει η ομάδα σου 3 γκολ τον Ολυμπιακό, ή ξέρω εγώ, άμα την ημέρα του γάμου σου. Θα βάλεις Καζαντζίδη την ημέρα του γάμου σου. Θα βάλεις κάτι το ευχάριστο. Μεγάλες στιγμές, εννοείται. Ναι, λοιπόν. Έχει φύγει για την εποχή τελείως. Ναι. Έτσι. Και το άλλο. Εκείνη η Μαρινέλα υπέφερε η καημένη. Υπέφερε. Την είχε πρίξει με αυτή τη μάνα του τη γεστημανή. Δεν τη γεστημανή. Αυτή η γεστημανή. Στο Βελίδιο πήγε. Είχε τρελαθεί η Μαρινέλα. Αφού λέει όταν τη χώρισε, έκανε μπλουζόν να πούμε η Μαρινέλα. Πέταξε να πούμε την πετσέτα από το, γιατί έπλαινε τα πιάτα στην κουζίνα, δεν άντεξε και έκανε πλονζόν, λέει η Μαρινέλα, έφυγε από την κουζίνα για να γλιτώσει από τη μύρλα τότε του Καζατζίδη. Με Μαρινέλα ερωτευμένο ήμουν. Άσε που 50 χρονών, όταν 50 χρονών πέθανε η μάνα του Καζατζίδη, γράφαν όλοι, έμεινε λέει. Παστό. Ο Στέλιος λέει έμεινε ορφανός. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή να τα ακούσει αυτό. Να τα ακούσει αυτό, α πούμε. Κάνα παιδί που μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο εδώ στο Παπάφιο και να πάρει το όπλα πυροβολάει. Τώρα πας στο χαρακτήρα που είπα εγώ, λένε ότι μπορεί να ήταν παλιοχαρακτήρας. Δεν ήταν παλιοχαρακτήρας. Εμείς δεν λέμε για αυτό το κομμάτι. Όχι. Λέω ότι είχε τέτοια γρουσουζιά ο Καζατζίδης σαν άνθρωπος, όπου τα τραγούδια που τραγούδησε ήταν κατά κάποιο τρόπο καθηκόνα και καθομοίωση του Καζατζίδη. Μόνο ένας γρουσούς λαμάς σαν τον Καζατζίδη θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο όμορφα. Τόσο όμορφα. Και τόσο δυνατά τα αρνητικά. Γιατί ρε, φίλε, μισό λεπτό. Η φωνή του ήταν εκπληκτική. Ο Τερζής δεν μπορεί να τα τραγουδήσει του Καζατζίδη. Όχι, ο Τερζής είναι γλυκός άνθρωπος. Γιατί? Είναι γλυκός άνθρωπος. Ίσα ίσα, το γλυκό που μπορεί να πάει παντού. Είναι... Δηλαδή όλα τα τραγούδια μπορεί με μια γλυκιά φωνή να. Λοιπόν, να τέλος. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, μισό λεπτό. Την κυρία Πάολα. Την κυρία Μπάολα. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Σαν να εισπράττω εγώ ότι η κυρία Πάολα τα είπε όλα αυτά. Για να δείξει ότι ο Καζατζίδης εκμεταλλεύτηκε την τότε εποχή και ναι. Είχε πέρασει με αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, μια φορά πριν από χρόνια ήρθε μέσα στο γήπεδο της Τούμπας η κυρία Παόλα. Ναι. Και κατέβηκε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Και έκανε το γύρο του γηπέδου και ναι. Πέρασε μπροστά από τη θύρα 4 σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε ίσως 20.000 κόσμο. Μέσα ήμουνα και εγώ. Ναι. Γιατί μπήκε εκεί, τι. Για να την δει ο κόσμος ότι είναι η κυρία Πάολα τραγουδίστρια, Παοξού πιθανώς, και να τη στηρίξει στις εξόδους που θα κάνει ο καθένας. Άρα εκμεταλλεύτηκε. Και αυτή εκμεταλλεύτηκε λοιπόν. Να χάνω το φίλο μου. Οπότε κυρία Πάολα, το λαό του Πάου. Να χάνω το φίλο μου. Αυτό το κτίνος που στέλνει αυτό το μήνυμα, ηλίθιε για να καταλάβεις τι έχεις πάθει. Έχω 43 πρωταθλήματα και έχεις 2. Έλα μη. Σε τέλος. Όλα τα σπόρ είσαι από κάτω ρε βλάκα. Μη. Τι στέλνεις ρε καραγκιόζι. Μη. Τι στέλνεις ρε και το παγίδα γράφτε με γιώτα ρε αγράμματο. Θέλω να σε βάλεις σε άλλη παγίδα. Στο μεγάλη βλάκα. Μη. Άστο ναι, τώρα. Που θα μας πεις τώρα εξυπνάδες. Πήγε από εκεί να χαμένε. Κομμουνιστής και ξεκινάμε τις γραμμές. Ορφανός και βασανισμένος ο λαός. Μπάμια. Σταμάτα ρε μπάμια τον είπε. Είμαστε μάγκες, δεν είμαστε μπάμιες. Σους ρε. Ναι, ορφανός. Το Σάββατο κλάμα. Τώρα θα κλαις από εβδομάδα εσύ, δεν πειράζει. Κλάμα, κάτω. Θα κλαις από εβδομάδα εσύ. Κλάμα. Θα κλαις από εβδομάδα. 3-0, κλάμα. Θα κλαις από εβδομάδα τώρα. Κλάμα. Πάρτε κύπελο, άντε. Λοιπόν, πάμε. Ο κομμουνιστής λέει της Ανταρσίας. Στην έδρα σας μέσα. Σταματήστε να διαβάσω ένα μήνυμα. Έγινε κλήρωση. Έγινε κλήρωση. Έγινε κλήρωση. Παπά τους λες. Έγινε κλήρωση. Έγινε κλήρωση. Στουρέντι μέσα με τους τσουκαλάδες όλους. Δεν πειράζει, ο τσουκαλάς δεν έπαιζε βόλεϊ. Λοιπόν. Κλήρωση έγινε και ήταν εκεί 4 ομάδες. Τι λέει ένας κομμουνιστής για τον Καζατζίδη. Ο κομμουνιστής ή ο. Ο κομμουνιστής. Ο κομμουνιστής. Ορφανός και βασανισμένος ο λαός εξαιτίας του κράτους της δεξιάς.
Μόνο ένας φτωχός κομμουνιστής σαν τον Καζαντζίδη θα μπορούσε να εκφράσει τα βάσανα του λαού μας. Πρώτος φίλος, καλημέρα. Δύο μηνύματα για να φύγουμε. Ναι. Ο Γιώργος Βεντούρης λέει: πριν πατώ στη Λίβερπουλ, ξέρω ότι μας δουλεύεις. Ας το στείλει εδώ, βουβό. Αλλά αν δεν φύγει ο κατά τα άλλα μοναδικός συμπαθής Γερμανός, δεν πρόκειται να δούμε τίτλο για τη Λίβερπουλ. Και αυτός είναι πιο επικίνδυνος από τις προηγούμενες. Ενώ 30 χρόνια πριν βλέπατε τίτλο. Γιατί βάζει και την ταμπέλα του δικτύου αθλήματος. Όσο για την Πάολα, μετά από αυτό που είπε, την συγχωρώ που έκανε ξεκίνημα στο πρόγραμμά της με το One των Metallica. Ξεκινούσε με τον One. 35 χρόνια παίρνατε τίτλο εκεί στη Λίβερπουλ και σας θέλει ο Κλοπ τώρα. Λέει, εσείς... μιλάς για τον Πασά σε ένα γήπεδο που η μπάλα πάει, λες και έχει καταπιεί λόξιγκα. Ο Γροντής έχει γλυκάνει την ομάδα. Αυτό είναι τραγικό, ε. Ο Γροντής θα χάνει στην ΑΕΚ. Μοντέιρο κεράκι ανάψαμε. Ένα γκολ, ρε. Γεια σου, Θωμάς Τόμπο. Να σε καταπάμε. Προστατεύει το Λεωζίνιο σαν τέταρτο χαφ εξτρέμ, μπασταρδεμένο, με τρία χαφ πίσω, ο Παντελίδης. Αλλά του ρωτάω τον Παντελίδη, τόσο κακός Μπάκινο Καραγκούνης. Αυτό που λες. Τόσο κακός Μπάκινο Καραγκούνης. Απλώς ακούγομαι πιο πολύ τώρα. Τόσο κακός Μπάκινο Καραγκούνης που πρέπει που βάζεις. Πού τώρα έγραμε το ποιον έβαλε σήμερα. Ποιον έβαλε δεξί μπακ, ρε. Ποιος ο Ζωρακλή. Τη μια το Σαραμαντά δεξί μπακ. Τον Κούρο. Και μια τον Κούρο, ρε. Τον αθληταρά τον Κούρο. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα. Πάμε. Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος, 50 ετών, από το κέντρο, φίλο Ηρακλής, γενικά φίλος του ποδοσφαίρου. Είσαι άψογος, φίλε, τα είπες όλα, μπράβο, φίλο Ηρακλής, ωραία. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα στην αρχή, επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να μην μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Mm. Και ξεκινώντας, θέλω να μιλήσω στον κύριο Μαλάτο. Παρακαλώ. Σας παρακαλούσα, κύριε Μαλάτο, σεβόμενο στην ηλικία σας, να μου απαντήσετε. Ηλικία μου, συγγνώμη, φύγομαι. Τι έχει. Εντάξει τώρα, μην γελιοποιήσει σοβαρότητα. Έχω σκοπό να μιλήσω σοβαρά. Ωραία, αλλά η ηλικία μου δεν είμαι μαθουσά. Εντάξει. Πέστε μου. Κύριε Μαλάτο, είμαι Θεσσαλονικιός. Ορίστε. Σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Ναι. Πολλοί φέτος λένε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Όχι, πολλοί, οι περισσότεροι. Ναι. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ για εσάς μέσα στη Βέρεια αδικήθηκε από τη διαιτησία? Όχι. Γιατί σταμάτησαν και ένα offside τη Βέρεια που δεν ήταν τον καπετάνιο. Σας έκανα μια πολύ απλή ερώτηση. Αδικήθηκε για εσάς ο ΠΑΟΚ μέσα στη Βέρεια? Όχι. Είπατε όχι. Ναι. Έτσι δεν είπατε? Ναι. Δεν έχασε κάποια ευκαιρία κάτι. Τα θυμάμαι. Τα συμπεράσματα. Του κόσμου. Την κρίση του κόσμου. Αυτά, λυπάμαι, κύριε Μαλάτο. Δεν είσαι Ηρακλής πάντως. Μπήκε γκολ και ακυρώθηκε ο Περέιρα. Δεν έβαλε γκολ. Το παραδέχτηκε ο πρόεδρος της Βέρειας, ο Παπαδόπουλος. Θα μας πειράξει. Ποιος διά τη σφυράει τέλος, ρε. Από πίσω εδώ Περέιρα. Μπροστά μου έχει φάσει. Φούσκολ από τη Θράκη. Ένας. Συνεχίζει. Δεν διακόπτεται. Σας παρακάλεσα. Κύριε Μαλάτο, σας έκανα μία ερώτηση, απαντήσατε. Δεν έχω να σας ρωτήσω τίποτα άλλο προσωπικά. Λυπάμαι. Πάω στο Μάριο. Ναι. Πάω στο Μάριο. Λυπάστε, κύριε μου, με 43 πρωταθλήματα. Λυπάμαι για την ποδοσφαιρική σου κρίση. Ναι. Όταν μου λες ότι δεν αδικήθηκε. Είχα να σου κάνω και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να σε ρωτήσω. Άλλη φορά. Τελείωσε. Ναι. Πάω στο Μάριο. Ναι, Μάριε. Ναι. Με υπερβολική δόση ευγένειας. Ναι. Σε αυτή τη χώρα. Ναι. Να ξέρεις ότι δικαίωμα άποψης έχει οποιοδήποτε αρκεί να τεκμηριώνει. Σωστό. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει θα πω την άποψή μου. Την άποψή του θα την πει και θα τεκμηριώνει. Ναι. Πότε δεν επιδέχεται τεκμηρίωση η άποψη? Άσε με να μιλήσω. Την Πάολα που είπα. Άσε με να μιλήσω. Πότε δεν απαιτείται τεκμηρίωση? Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικές επιθυμίες. Ναι. Για παράδειγμα, δεν απαιτείται τεκμηρίωση ότι για σένα το καλύτερο φαγητό είναι το παστίτσιο, γιατί έχει να κάνει με τον ουρανίσκο σου. Φυσικά. Δεν απαιτείται για μένα ότι μου αρέσουν οι ξαδέρες, γιατί έχει να κάνει με τα μάτια μου. Σωστό. Το καταλάβες. Και αν θέλεις όλο αυτό να το προσωποποιήσω, σεμνά και ταπεινά σου λέω ότι σε αυτή τη χώρα για να βελτιωθούμε πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Το λέω για την ομάδα μας. Το λέω για την ομάδα μας, για τον κόσμο μας. Ναι. Έτσι μιλάω. Πρέπει να αποδεχθούμε ποιοι είμαστε, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Ποιους έχουμε σαν στόχο και τι θέλουμε να κάνουμε. Και όχι να μπαίνουμε σε συζητήσεις, είτε λέγεται αυτός Ραπτόπουλος, είτε λέγεται Τζόρνταν, για το τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, κακός, τον
των πραγμάτων έχει μια αλφα δυνατότητα. Είναι στο το φεγγάρι του ΠΑΟΚ και είναι ο Σαββίδης, είναι μεγαλύτερος ο λαός του ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε. Πρέπει να το αποδεχτούμε, να κοιτάξουμε ποιοι είμαστε. Για εγώ να τι να κάνω, να στήσω τον κολαράκο μου για, να το, για τον ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα τι να κάνω. Τι, δεν κατάλαβα. Εγώ τι να κάνω, να στηθώ για τον ΠΑΟΚ και ο κάθε ρακλειδέας, τι να κάνω, δεν κατάλαβα. Όχι, να μην στήθεις για τον ΠΑΟΚ, να συμπεριφερόμαστε και να εκφράζουμε απόψεις τεκμηριώνοντας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Πάμε, πάμε, γραμμή γρήγορα, φύγαμε. Ναι. Δεν νομίζω και να ενοχλώ τον Ηρακλήδη. Ταχύτατα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν. Έχω... Δεν σ' ακούμε, φίλε. Όνομα και ομάδα, φίλε. Όνομα και ομάδα, αν θες. Φάνης, λέγομαι ΠΑΟΞΙΣ. Μπράβο, Φάνη, καλημέρα. Πάμε. Ωραία, καλημέρα. Καλώς. Λοιπόν, εγώ είμαι απογοητευμένος από τον Ίβιτς, γιατί μπορεί να έχει κερδίσει την επικοινωνία που έχει διώξει τον Τζαβέλα, που ασχολείται με τα γήπεδα, τα Γιάννενα, που βγαίνει και ταχώνει, που, αλλά έχει κάνει ένα τραγικό λάθος και έχει πάει την ομάδα πίσω. Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση Κουλούρη και Κλάους. Σωστό, έτσι, αυτό, ναι, σωστό. Και δεν έβαζε τον Περέρα που μπροστά σε αυτούς ήτανε... Τι να σου πω. Βαν Μπάστεν. Τι να σου πω. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Κολλήματα πες το. Κόμπλεξ πες το. Η ομάδα είναι θα μπορούσε να ήταν δεύτερη και κανένα... 15 δευτερόλεπτα. Ή. Και κανένα... Ναι. Ή. Συγγνώμη. Του είπανε, παίξε τον Κλάους να τον ξεφορτωθούμε, να τον πουλήσουμε, γιατί τα 700 στη ράχη μας είναι πολλά και αν πάρουμε και κάνα 400-500, ακόμα καλύτερα. Αυτή είναι η αλήθεια, μην αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Του δώσανε λέμε. Χαρτάκι είναι... για την εταιρεία. Το συμφέρον ποιο είναι. Ο Περέιρα λεφτά δεν μας φέρει, είναι μεγάλος. Ο άλλος είναι κάτι δύο χρόνια πιο μικρός και τα λοιπά, εντάξει. Μήπως και το σμπρώξουμε. Αυτό. Μπράβο. Και εμείς πάμε κάθε Κυριακή. Κάνουμε τα μαλλιά μας από αυτά που βλέπουμε. Σκυλιάζουμε να βάλει τον Περέρα, δεν το βάζει και είμαστε 20 πόντους πίσω. Ναι, όχι 30. Είσαι. Άμα είναι έτσι, ναι. Άμα γίνεται έτσι η δουλειά, να έχεις καλούς παίκτες στον πάγκο και να βάζεις αυτούς Σόνι και Ντέ και Καλάνα για να βάλουν γκολ, δεν πάει έτσι η δουλειά. Οκ, μπορεί, πάμε επόμενη γραμμή. Όχι, μην ορκίζεσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν θέλω να ορκιστείς ότι είσαι πάγκο. Πάμε επόμενη γραμμή. Α, αυτό δεν είναι ΠΑΟΞΙΣ. Ο προηγούμενος δεν θέλω να ορκιστεί. Πάμε επόμενη γραμμή. Τζόρνταν, πάμε. Καλημέρα. Εντάξει, ναι. Καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα, αδερφέ. Γεια σου, λέ. Από Ρουμανία περνώ. Ναι. Ένα μήνυμα εκεί, Ασλαμά. Ο παθός του. Να τα βλέπεις και αυτά. Ο παθός του Άρη. Ο παθός του Άρη. Όνομα, θες να πεις, φίλε. Όνομα. Γιάννης. Γιάννης. Έλα, ρε Γιάννη, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Πρώτα θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μαλάτο. Ορίστε. Για το μάτς με τον Άρη. Εντάξει, ξέρουμε, ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα. Θα κέρδιζε. Χρειαζόταν, ρε παιδί μου, αυτά τα offside και αυτά τα πέναλτι που δεν δόθηκαν. Για ποιον λέτε το παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός στο κύπελο? Ναι. Δεν το είδα και δεν έχω καθόλου εικόνα. Ωραία, εντάξει. Αλλά ο Άρης μας είναι συμπαθής σαν σωματείο, όπως και ο Ηρακλής. Καλά, αυτά δεν έχουν σχέση με το παιχνίδι. Άλλο σε λέει. Είστε σύμμαχοι δηλαδή. Δεν είμαστε σύμμαχοι, μας είναι συμπαθείς. Κανένα σύμμαχος, Τζόρνταν, κανένα σύμμαχος. Ρε φίλε, έχεις πρόεδρο Ολυμπιακό και προπονητή Ολυμπιακό. Η Κότα ο Αναστόπουλος δεν έκανε μία δήλωση για τη διαιτησία. Κότα. Ο φίλος του τον Αναστόπουλο, την πολύ Κότα. Αν έπαιζε με τον ΠΑΟ και είχε αυτή τη διαιτησία, δύο εβδομάδες θα κράζανε. Ο Αναστόπουλος. Αν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό και για αυτή τη διαιτησία, δύο εβδομάδες θα κράζανε. Ο Αναστόπουλος είναι αντιπαοξής. Το ξέρω. Αλλά είναι κότα. Δεν μίλησε για διαιτησία. Μόνο φωνή είναι οι παοξίδες. Μόνο φωνή. Ο Αναστόπουλος την έπνιξε για την διαιτησία. Δεν μίλησε. Τζόρνταν, ο Άρης δεν ασχολείται με διαιτησία. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Α, δεν ασχολείται με διαιτησία. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι κότα και εσύ είσαι κότα, Τζόρνταν. Τώρα δεν μίλαγε στο Μαλάτο για τη διαιτησία, ρε μεγάλε. Που δεν βγήκε μετά το Καραϊσκάκη. Τώρα δεν μίλαγε για τη διαιτησία. Που δεν βγήκε με το μάτι με το Καραϊσκάκη. Εγώ δεν είπα για τη διαιτησία, δεν έκανα παράπονα. Απλά λέω ότι δεν μπορούσε ο Άρης να το χτυπήσει το μάτι. Έλα που φοβάται, είδες, δεν μπορεί. Ποιο φοβάται. Τι δεν φοβάται, δεν πήγα να το πάρω. Ρε φίλε, 1-0 είναι το σκορ. Δεν είναι πέναλτι και αποβολή του Αυτουλού. Αμα τρελάνεις τώρα. Του Ρέζου. Πέναλτι και αποβολή κάνει. Και εγώ αυτό σε είπα, ρε. Και την πνίγει ο Αρετόπουλος. Δεν το είδα.
Α, δεν το είδε. Τέλος πάντων, άιντε τώρα. Να μας πεις, έχεις δει παγκοσμίως. Άιντε τώρα, να μιλάμε λίγο, να λέμε μεταλλήγεις. Ομάδα μεγάλη με δύο πρωταθλήματα, έχεις δει. Άμα έχεις δει, πες τη τώρα. Πες τη μία. Μόλις τον στριμώξεις αυτά. Ποια? Τα ίδια. Ίδια αυτό, καραμέλα. Το αποτέλεσμα, όλο λόγια. Για αποτέλεσμα. Έχουμε ομαδάρα, τόπο Νικολαίδη, σιγά και βούρκωσα. Πάμε επόμενη γραμμή. Αργιανός ήταν υποτονικός. Βούρκωσα. Πάμε, ναι. Τόπο Νικολαίδη. Ναι, γεια σας. Έλα, φίλε, ναι. Χρήστος από Θέρμη, πάω ξύ. Ξάνθη. Τι κάνετε, παιδιά. Θέρμη. Θέρμη, Θέρμη, Θέρμη. Γεια σου, Χρήστο. Θερμαϊκός, μακεδονικός, τι έγινε σήμερα, ρε. Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι. Μακεδονικός είμαι εγώ, μπάσκετ. Α, μισό λεπτό. Την μπανάνα για τον Καλαϊτσίδη θα στη θέλω την άλλη εβδομάδα. Μια τέτοια. Φέρτε. Ντόλ. Ναι. Θα του τη δώσεις. Έτσι μένει. Δεν πάει πουθενά ο Καλαϊτσίδης. Ναι. Έτσι να τον πεις. Θα τον πω. Σαν λέμε. Ναι. Βεβαίως. Πάμε. Έλα, φίλε. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα. Ναι. Σε καλό φεγγάρι μου, ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο Δε είναι καλός, δηλαδή με 10 παίχτες διπλό μέσα στον Πανετολικό, εγώ δεν το πίστευα να σου πω την αλήθεια. Πελάτες είσαστε. Έλα μαλάτα, σταμάτα σε αυτό, έλα φτάνει το πείμα σου, φτάνει, κράτα το για σένα, έλα τώρα. Μπάλα βλέπουμε. Από έλα μπάλα, άμα βλέπεις, δεν ξέρεις μπάλα, μαλάτα από αυτά που σ' ακούω, εσύ, δεν έχεις ποδοσφαιρική παιδεία. Είσαι πιο μικρός από το γιο μου που θα μου πεις ότι δεν ξέρω μπάλα. Κρίση μηδέν μαλάτο, κρίση μηδέν, είμαι 23 χρονών, φοιτητής. Δεν έχεις κρίση ποδοσφαιρική δεν ούτε καν. Δεν μπορείς να κρίνεις εσύ ένα 60. Ξέρεις μαλάτο, σε σένα ήθελα να περάσω, για σένα πήρα πληθυντικά. Ξέρεις μαλάτο, κύριε μαλάτο, ήταν να μην... Μόνο λόγια. Μη σε προσβάλλω, κύριε μαλάτο. Τι να προσβάλλεις, παιδί. Ξέρεις, κύριε μαλάτο μου, ότι φέτος που έχεις 3 ντέρμπι εκτός, ναι. Πάω Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ναι. Ότι ακόμα και με αυτό το τραγικό Παναθηναϊκό, δεν θα περάσεις ούτε από εκεί μέσα. Ναι. Δεν θα πάρεις ούτε... Βάζελη φέτος, γι' αυτό εδώ. Αυτά σε ποιο έργο τα βλέπετε. Ούτε ένα διπλό. Μαλάτο. Ναι. Τα δύο offside τα πνίξαμε στη Βέρεια σήμερα, ε! Δεν τα έδειξα, αγόρι μου! Δεν τα έδειξε, μαλάτο, ε! Δεν τα έδειξε! Όχι! Μπε στο metrosport.gr να δεις τα offside, μαλάτο! Θα το κάνω! Κάτω! αλλά φέτος το λέω! Εγώ δεν θέλω έτσι, εγώ θέλω στα ίσα! Ποια είναι τα ίσα, για πες μου! Έχασε 6 ευκαιρίες που δεν χάνονται, γιατί δεν το λες! Ποιο, δεν σ' άκουσα, sorry! Λέω αυτά που είχασε ο Ολυμπιακός στα γκολ, μόνοι τους! Κοίτα, γιατί δεν τα λες, καλά δεν τα κάνεις, και ο Πάκο σε κάθε παιχνίδι χάνει 10 μόνο. Και ο Πάκο σε κάθε παιχνίδι χάνει 5-6 μόνο. Τι να κάνουμε, να κλάψουμε τώρα. Εσύ και Παοξή δεν μπορεί να βρει άκρη, είναι μόνο κόκαλη. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ευτυχώς μαλάτο μου, κάτι τέτοιο Ολυμπιακή σαν και σένα έχουν μείνει πολύ λίγοι στην Ελλάδα. Αυτή είναι. Πολύ λίγοι είμαστε, 5 εκατομμύρια. Όχι, δεν κατάλαβες. Με αυτό το σχετικό. Άκουδο. Ναι. Ο Ολυμπιακός μπροστά δεν παίρνει εύνοια ποτέ, φέτος. Η εύνοια που παίρνεις είναι στην άμυνά σου. Ρε Κώστα, δεν ότι... το έδειξε. Άκου. Ό,τι εύνοια παίρνεις, το παίρνεις στην άμυνά σου, γιατί εκεί είσαι ευάλωτος. Μπροστά. Τα φάουλ που παίρνεις στην περιοχή. Κάτσου καλά, κάτσου. Όχι. Μπροστά είσαι πολύ καλή ομάδα όταν πάρεις την μπάλα. Ναι. Όταν χάσεις την μπάλα, γι' αυτό οι επόπτες είναι... πρωταγωνιστές στα μάτς του Ολυμπιακού και όχι διαιτητές. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα αμυντικό, μεσοαμυντικό. Μπροστά είναι πολύ καλός. Αν θες και αδούλευτος, έχει παιχταράδες να περάσουν την μπάλα στα δίκτυα. Ναι. Και αν την πάνε από τρύπες. Παίρνει σφυρίγματα, ναι, στα φάουλ όμως. Όχι. Ο Ολυμπιακός, ναι, ευνοείται, ναι, όταν στην πλάτη του, στην πλάτη του είναι ευάλωτος. Ναι. Εκεί παίρνει εύνοια ο Ολυμπιακός. Στην πλάτη του ευάλωτος, γιατί έχει μαλάκα προπονητή, τον Πέντο, ο οποίος εδώ και 6 μήνες μόνο... την αδυναμία του Ολυμπιακού, τη μέσα μυθική, δεν μπορεί να τη φτιάξει. Κωστή, πολλά γκολ στην Τουρκία. Κωστή, ναι, και στο Παναθηναϊκό, θέλουμε και στο Τζόρντα και στο Μαλάτο. Εσύ πιστεύετε. Θα χάσεις πάλι, θα κλέβε. Πιστεύετε, όχι, πιστεύετε τώρα ότι αυτός ο Ολυμπιακός θα περάσει, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Πιστεύω ότι θα περάσει από τα ντέρμπι. Θα πάρει, δεν ξέρω, το τρίποτα δεν υπάρχει. Θα περάσει, δηλαδή δεν πιστεύω αυτόν τον Ολυμπιακό. Στον Τούμπα θα πάει πολλά. Καλά, Χρήστο, να πούμε κάτι και τώρα. Ναι, πες μου, βέβαια, θα ακούω ακλάμα, περίμενε, ναι. Εσύ δεν έχεις δει πρωτάθλημα. Γενικά το λέω και εσύ τον Τζόρνταν. Σαν και μια γυάλινη μπάλα μπροστά και βλέπετε, ας πούμε, τον Ολυμπιακό που πάει να χάνει από εδώ και πέρα, ας πούμε. Όχι, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό, ας πούμε.
Κάτι ανάμεσα στην Εργοτέλη, το σημερινό και το Παδραμαϊκό. Εσύ πάλι όπω μιλά, είναι σαν να βλέπουμε Μπαρτσελόνα με Ρεάλ, έτσι, μια χημεία των Ολυμπιακών. Πάμε, επόμενη. Δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακό, ρε φίλε, τι να κάνει. Δεν πατάει, τι είναι μπροστά, το πήγε. Ωραία. Και εγώ λέω τώρα. Και εγώ λέω τα τρία ντέρμπι τα εκτό έδρα. Θα τα χάσει. Ακού, ακού. Ναι. Α, Παναθηναϊκό και πάω θα το χάσει. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε. Μεσοαμυντικά. Δεν βλέπετε ρε φίλε. Μεσοαμυντικά δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Διαφωνώ. Διαφώνα. Διαφωνώ. Εγώ βλέπω δικαιώνομαι σε αυτά που λέω όλη τη σεζόν. Μισό διαφορά. Άρα εγώ να πάω να βάλω το σπιτάκι μου ότι δεν θα πάρει τέρμι ο Ολυμπιακός δεύτερο γύρο. Επάνε βάλε εσύ ότι ο Πάοκ θα τερματίσει τουλάχιστον στη δεύτερη. Χρειάζεται με τον Πάοκ. Πάμε επόμενη γραμμή. Για τον Ολυμπιακό να βάλω το σπιτάκι μου ότι δεν θα πάρει τέρμι τώρα στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάμε. Έτσι το βλέπω εγώ. Ο καημένος Ολυμπιακός. Πάμε. Ναι, είμαστε άστα. Έλα φίλε. Έλα Μεγαπρόπουλε. Πάμε, καλημέρα. Που έχει τώρα αλλαγή το αριστερό μπάκι στο Σοκό. Ξέρω εγώ. Πω, έλα ρε, δύο λεπτά μιλήσω και μιλήστε. Έλα, πάμε φίλε, πάμε. Πες, όνομα και ομάδα, πες. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είμαι. Ωραίος, ΠΑΟΚ. Όνομα αν θες, λες. Βαγγέλης, Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Λοιπόν, θέλω να σου πω και πράγματα, αυτό που λες εσύ να θέλω να... Εμένα. Εσύ να θέλω να μιλήσω. Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 16 πόντους πίσω. Κουβαλάει μια τιμωρία και έχει ένα αγώνα λιγότερο. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ θεωρητικά είναι 10 πόντους πίσω, πιστεύεις ότι αυτή η διαφορά ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα των ομάδων του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ? Όχι. Αυτή η διαφορά. Αυτά λέμε. Είναι. Ελληνικά τα πάμε. Και μια αυτοκτονία. Κατά κάποιο τρόπο πλασματική. Και ο ΠΑΟΚ ήταν ένα αποτελεσματικό και άξιο μύρο σε ορισμένε φορέ. Και ο Ολυμπιακό είναι πάνω που δεν έπρεπε. Θα σου πω μια κουβέντα. Εάν ο ΠΑΟΚ είχε σέντερ φορ τον Ιντέγε και ο Ολυμπιακός τον Κλάους, θα είχαμε άλλη ανατροπή. Ωραία. Μεγάλη, μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία η ανυπαρξία σου στα σέντερ φορ ναι, και η κακή σου διαχείριση. Φταίς και εσύ. Βγάζει γκόλο Περέιρα στη Βέρεια, κανονικό, το ακυρώνει κτλ. Την άλλη Κυριακή εκτός 18ος. Αυτό είναι το μόνο λάθος που έχει κάνει ο Ίβιτς. Ωραία, και αυτό που θέλει να σου πει. Έχει σκάσει ματς. Όχι μόνο. Αδική δικαιοσύνη. Θα σου πω αυτό. Έχει κάνει, α πούμε, ρε παιδί μου, όταν κάνει. Δώσε μου τον χρόνο, όμω θα σου πω και κάτι άλλο μετά. Ναι, για λέγε, λέγε. Ωραία. Θέλω να σου κάνω και λίγο κριτική. Γιατί σε παρακολουθώ αρκετά χρόνια. Είμαι 27 και σε βλέπω από το 16 μου, 17 μου από προσπάθματα στο ίντερνετ και τέτοια. Ρίξτε την. Λίγο πιο δυνατά. Και είμαι του παλιότερου που έπαιρνε να ξέρει ότι το ραδιόφωνο το συγκεκριμένο που εργάζεσαι το έκοψα. Ήταν η προσωπική μου επιλογή, το έκοψα και δεν ακούω τη δική σου εκπομπή. Βάζω λοιπόν και εγώ τώρα Κυριακή να δω τη Μαρμίτα που τη γουστάρω και βλέπω έναν τύπο ο οποίος είναι άσχετος και μην με διακόψει συγκεκριμένος γιατί μαλά το λέω, πολύ και 60 χρονών. Είναι άσχετος, δεν έχω συναντήσει πιο άσχετο άνθρωπο. Στην Παλά. Άστο, άστο αυτό. Στην Παλά πάνω. Άστο αυτό, άκουμε να σου πω. Πάμε υπάρχει στην Παλά η καζούρα, το να μιλά για μπάλα ποδοσφαιρικά, να λες συστήματα. Και υπάρχει προσβολή και ειρωνία. Αυτό που κάνει αυτός εκεί μέσα, πρόσεξε το λίγο. Γιατί το λέω επειδή σε γουστάρω. Κοίτα, ένας που έχει πάρει. Ναι, κοίταξε, το χαρακτήρα του καθενός αν είναι ναι. αλαζονικός. Και να μην επαναπαύεται ότι είναι 60 χρονών και δεν πρόκειται κανείς να ασχοληθεί μαζί του. Τώρα να βγαίνει και να λέει, καλά ρε δεν τρέπεσαι, μιλάς για βολή. Δύο χρόνια πρωταθλήματα παίρνει και δεν μιλάμε. Και μίλησε για βολή. Βρε άσχετε. Πες μου δύο πράγματα του Ολυμπιακού. Πες είναι 10 του Ολυμπιακού στην μπάλα. Βγαίνεις και πουλά φρέλα. Άσχετε. Που μα φέρνει το πρωτοβουλίο μας. Και έκανα τσίπουρο ακόμα και ξαναπέσαμε. Τι τσίπουρο να πιω βρε βλάκα. Βρε βλάκα. Είσαι ζών. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς. Θάνος λέγομαι, Παοξής. Θάνος Παοξής, πάμε δε Θάνο. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τώρα μετά την κλήρωση του Κυπέλλου, πώς το βλέπετε, θα έχουμε ημιτελικά με 4 δυνατούς. Εάν δεν πάρεις φέτος το Κύπελλο, θα είναι αποτυχία. Εγώ κάνω μία πρόταση, να κάνουν όλοι... Η ερώτηση είναι να το παιδί. Θάνο, στην ερώτησή σου έχει απαντήσει η αρμόδια ποδοσφαιρική αρχή εδώ και πολλά χρόνια. Θέλει Κύπελλο που να πηγαίνουν στους 4 τουλάχιστον 2, αν όχι 3 ή 4 από τα Big 4. Αν υπάρχει Big 4 εδώ, α πούμε, γελάει ο κόσμο. Καλά, λογικό. Καλά, εντάξει, τώρα οι 4 δυνατοί που λέμε είναι ηρωνικό, έτσι. Αν αγαπά το άθλημα, κάντε μου όλου του γύρου μονού. Όπω είναι στην Αγγλία. Όπω ήταν παλιά. Όπω είναι στην Αγγλία που έγινε σήμερα το απίθανο Sutton Inns 0-1. Συγγνώμη, 1-0.
ό,τι γίνεται στην Αγγλία. Πολλά γίνονται. Αν πήσε και διπλό ματς, δεν περνούσε εισάτων με τίποτα. Ό,τι γίνεται στην Αγγλία είναι σωστό, σε ρωτάω. Ναι, γιατί. Καλά, γιατί είναι το ποδόσφαιρο. Ειδικά το κύπελλο. Οι αγώνες συμμονή είναι σωστοί. Βέβαια, ναι. Είδες που είσαι λάθος. Λάθος. Γιατί Λεβαδιακός ΑΕΚ, ναι. Τι να κάνει ο Λεβαδιακός. Το κεφάλι του παίζει το πρωτάθλημα. Ενώ αν είναι ένα μάτς μόνο, μόνο στο σπίτι του, θα το χτυπήσει. Άμα δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν πάει. Απλά πράγματα. Μπράβο, Ζόρι, εννοείται. Εσύ δεν αγαπάς το ποδόσφαιρο. Ναι, εσύ το αγαπάς. Εσύ ξέρω τι αγαπάς. Άσε τώρα. Εσύ, ναι, εγώ αγαπάω το ποδόσφαιρο, ναι. Νομίζεις. Το κύπελλο έτσι είναι. Ναι. Ένα μάτς μονό. Αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Τισανικός, παραδυναϊκός. Δίνεις το κύπελλο, δίνεις μονό. Δυνατότητα. Μα οι περισσότερε θα το πέφτουν. Δεν είναι δίκιο. Δεν είναι δίκιο. Λαμία, ε. Γιατί ρε φίλε να είναι. Λαμία, το ξαδρά μα. Που πέρασε ο Παγωνέ, θυμάσαι. Αρχές του 80. Με αλέβαντο. Δεν μου λες, γιατί... Τι έγραψε την άλλη μέρα από διτηριάκια. Τι. Ρε παιδιά, εγώ ξυμώνω τους λαθεπιβάτες ξέρω. Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι επιβάτες που απέκλεισε τη δόξα δράμα. Το φίλε στην Ελλάδα είναι το τηλεοπτικό. Καταλαβες. Φάγαμε 2 μήνες με την παπαριά των ομίλων στο κύπελο. Πιο μεγάλη παπαριά δεν υπάρχει. Ποιο τηλεοπτικό ρε. Είδαμε ματς. Καραβαβά, γιορτινά ματς, χαζά ματς. Κύπελο τώρα κατεβαίνει ο άλλος, παίζει με τον ΠΑΟΚ χωρίς 5 βασικούς. Με τον Ολυμπιακό ο άλλος χωρίς 6 βασικούς. Έτσι θα τα λέμε για όλους λέω τους μεγάλους. Σε συνολικά μεγάλους. Γιατί σέβομαι το ίδιο όλους. Τελείωσε. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, θες κύπελο ωραίο, μονά μάτς όλο. Διαφωνώ απόλυτα. Μονά μάτς όλο. Διαφωνώ. Διότι πρέπει να δω... γιατί? Διότι πρέπει να δώσει τη δυνατότητα και στις δύο ομάδες και στον κόσμο τους. Όχι. Να δουν τις ομάδες. Άντε αγόρι μου! Άντε πραγματικά! Άντε πραγματικά! Τα πάθα τώρα με Άντε πραγματικά! Με το ζόρι να πας στους 4 τώρα, δεν είναι καλά. Άντε ρε φίλε, δηλαδή στους 4 ποιος θα πάει. Αυτός που δεν το δικαιούται. Ε, μπράβο, εσύ θες Γιάννη Ματζουράκη στο πρώτο μάτς να λείπουν οι 5. Και να έρθει τον Γκλέσιο στον πάγκο, τον βάζει στο 72, ξέρω εγώ. 72, ρε. Άμα το δικαιούσε τα πάντα. Απλά ο άλλος παίζει με τον Ολυμπιακό. Ωραίο μήνυμα. Τι, αν υπήρχαν βιντεοκλίπ του τον Καζατζίδη, τα τραγούδια θα τα έπαιζε ο Ξαδόπουλος. Επόμενη γραμμή. Ναι, σωστό. Ναι. Έλα, φίλε. Ραπτόπουλε, συντόνισε με λίγο καλά γιατί μιλάει ένα πάνω στον άλλον και χαλάει σήμερα. Μαρτία είναι. Σωστό. Λοιπόν. Πάω. Εμπρός. Οπαδός του ΠΑΟ. Όχι, Παναθηναϊκός από Αθήνα. Ωραία. Και ένα όνομα αν θες φίλε. Καλώς. Γιάννης. Γιάννης, καλησπέρα Γιάννη. Και περιοχή, καλά. Περιοχή. Ορίστε. Και περιοχή που ακούς. Αθήνα. Ε, πού. Αμπελόκηπους. Όχι. Αμπελόκηπους, ναι, όλα πράγματα. Ωραία, ακούσαμε πολλά τρελά σήμερα, πάμε παρακάτω. Ραπτόπουλε, επειδή για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες έκατσα και είδα και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και τους ακατανόμαστους. Και επειδή αυτό το πράγμα, αυτή την μπάλα στην Ελλάδα δεν υποφέρεται, θέλω να μου πείτε το εξής. Αυτό με την ΕΠΟ, με τις αλλαγές με τους διαιτητές, πότε το βλέπετε να τελειώνει, γιατί μέχρι τότε να τελειώσει αυτό μπάλα δεν πρόκειται να δούμε. Λοιπόν, το Φεβρουάριο, εγώ ξέρω, το Φεβρουάριο κάποιοι θα φύγουν οι διαιτητές. Όχι, αδερφέ, εγώ άλλο θέλω να ξέρω, επειδή δεν ασχολούμαι όλη μέρα κάθε εβδομάδα, μια Κυριακή βλέπω μπάλα και βλέπω και εσάς που γουστάρω. Λοιπόν, ναι. Πότε τελειώνει αυτό το παραμύθι να αλλάξει πάρα. Για τις εκλογές της ΕΠΟ μιλάς. Πότε ναι, θα τελειώσει το παραμύθι. Πότε θα τελειώσει το τελειώνει η παράγκα. Είδαμε σήμερα τι έγινε στην Ελλάδα. Πιστεύω μέχρι τον Μάιο θα γίνουν οι εκλογές. Αυτό, το σχολικό σημείο το άλλο. Πιστεύω μέχρι τον Μάιο θα γίνουν οι εκλογές. Του χρόνου. Που σημαίνει φέτος πρωτάθλημα. Αυτό δεν πρέπει να δούμε. Τη νέα σεζόν. Απ' τη νέα σεζόν. Ωραία. Ευχαριστώ. Πάμε για το επόμενο τώρα. Ραπτόπουλε. Λέγε. Κάνεις αυτό που κάνει και η Πάολα. Τι κάνω. Η Πάολα βγήκε, είσαι ωραίος όμως, μου αρέσεις. Η Πάολα βγήκε, το έκανε για διαφήμιση. Ναι. Και εσύ όμως σήμερα βγαίνεις και μιλάς για την ιστορία με το kickboxing και αντί να ασχοληθείς με το ουσιαστικό θέμα που είναι ένα παλικάρι στο kickboxing Αλβανός που βγήκε και με την ελληνική και με την αλβανική σημαία να πανηγυρίσει, βγαίνεις και μου μιλάς για την Πάολα για να κάνεις τις μεσημεριανές Αθήνας εκπομπές. Κοίτα. Εγώ έφυγα στο τελευταίο μάτς και άρχισα να μυρίζομαι καυγά όταν έπαιξε ο πυγμάχος του Άρη, ο οποίος ήταν Αλβανός. Ναι. Έχασε 2-1 στα σημεία. Ακυρώνεται η απόφαση του διαιτητή. Φωνάζει ο κόσμος. Ξαναεπανέρχεται στην αρχική μορφή και φεύγουν οι Αριανοί διαμαρτυρόμενοι με παοξίδες και αριανούς στις κερκίδες, 3.500 κόσμος, να πάνε να γίνει τον ταβαντούρι.
και επειδή είχα την κόρη μου, την έκανα Λάκης, πώς λέει, Γιάννης Πουλόπουλος. Εκείνο το οποίο μου δίνει πάσα να πω όμως είναι ότι ψηφίδι. Εγώ. Όχι. Ο ψηφίδης ο Γιάννης. Και από τον Αστέχνη Άρη δεν ήρθε κανένας να υποστηρίξει τον αθλητή του Άρη. Σοβαρά, σοβαρά. Δεν υπήρξε κανένας. Τα παιδιά ήρθαν μόνοι τους. Κάτι security του Άρη, κάτι σουπεράδες, κάτι αυτό κτλ. Δεν υπήρχε άνθρωπος του Άρη εκεί. Θα έπρεπε να είναι ο ψηφίδης εκεί. Αλλά ο Άρης μας μόνο να πάρουμε τα χρήματα του Καρυπίδη. Του αραιός μας. Συνέχισε, φίλε. Συνέχισε. Αδερφέ, ενδιαφέροντα αυτά που είπες, γιατί εγώ με Αθήνα δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ τι είδα. Είδα, διάβασα, το οποίο μπορεί να είναι λάθος και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις. Πες μου. Έγινε το σκηνικό με τα παιδιά, τους φαντάρους, τους Αλβανούς, όπου όλοι ξέρουμε. Ναι. Και βγαίνει ένας, λένε στα τέτοια, ότι είναι Αλβανός αλλά μεγαλωμένος στην Ελλάδα, που κερδίζει και βγαίνει και με τις δύο σημαίες. Ναι. Για μένα αυτό είναι, να ολοκληρώσω. Για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό από το να βγαίνεις εσύ σαν δημοσιογράφος μάγκας και να μου λες για την Πάολα, για να μου ήρθε μεσημεριανά στην Αθήνα να πουλήσεις. Ωραία, ωραία, ωραία. Άκου, Γιάννη. Αυτό το θεωρείς θετικό ή αρνητικό που βγήκε με τις δύο σημαίες? Μαγιά του. Μπράβο του. Μαγιά του, γιατί σέβεται και εκεί που κατάγεται, σέβεται και εκεί που μεγάλωσε. Είναι μάγκας αν το κάνει. Όμως εσύ δεν είσαι το ίδιο μάγκας, γιατί αντί να μου πεις αυτό μου λες για την Πάολα τώρα. Δεκτών. Φιλιά. Σ' αγαπώ. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά, φιλιά. Ωραίος ο Βάζελος. Ωραίος. Φιλιά στην Διαμαντόπετρα, στην Γη σου Βασιλίδη. Να πω εγώ κάτι. Να πεις κάτι εσύ και να πάμε στο τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Ο Παναθηναϊκός τώρα που τον έβλεπα σήμερα με τη Λιβαδιά και ήταν αξιοθρύνητος. Θρύνητος, ναι. Τι θέλει με τη διαιτησία, του φταίει η διαιτησία. Δεν μίλησε για διαιτησία. Εν τω μεταξύ η διαιτησία την έχει αναλάβει ένας κύριος που πρόσκειται στην ΑΕΚ από ό,τι ακούω. Ποιος? Σύμμαχος ο Δέδες. Λοιπόν, άρα αυτό το παραμύθι της διαιτησίας πρέπει να σταματήσει. Τελευταίος για το ημίωρο. Καλημέρα. Ωραίος. Καλημέρα. Να πούμε λίγο καφέ. Καλώς το, ναι. Έλα, ρε. Θοδωρή από Εύωσμο, είμαι Παοκάρα. Από. Εύωσμο. Από Εύωσμο. Εύωσμο. Γεια σου, Θοδωρή. Λοιπόν, χαιρετούμε και στην παρέα σε όλους εκεί. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Μάρη πρώτα απ' όλα για τον κύπελο. Οι αγώνες πρέπει να είναι νοκάου. Γιατί. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, θα έχουμε μια ελπίδα. Έχει δίκιο, Μάρη, αυτό. Κατά τα άλλα, το ΕΡΑΠ, το Ενρίκε τον Γεώργιο, πώς το βλέπεις, τον έχει παρακολουθήσει καθόλου? Ναι, ρε φίλε, τον έχω παρακολουθήσει στο βίντεο, δεν τον είδα στο γήπεδο. Εμένα μου μπαίνει στο μυαλό ότι αυτός θα είναι ο MVP του ΠΑΟΚ από το Γενάρη και μετά. Μακάρι, Κωστή, μακάρι, τι να πω. Συμφωνώ και με τον Τζόρνταν. Δεν περιμένω, φέτος δεν περιμένω από το ΦΟΡ πολλά πράγματα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, και εγώ αργό τον είδα, ρε, δεν ξέρω να πω. Από το πρώτο μάτς, μακάρι να. Αλλά πρέπει να βρει ένα σύστημα ο να βοηθάει το Center Four. Αν φτάσουμε στο σημείο ξανά να προσαρμόσουμε όλο το στυλ του ποδοσφαίρου του ΠΑΟ να βολεύει ένα φορ, είναι αποτυχία. Δηλαδή να το πάμε πλευροκόπηση σέντρα, να αποκρούν ξανά πλευροκόπηση σέντρα. Δεν γουστάρω. Θέλω και αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Και έτσι το ΠΑΟ, παίζει και έτσι. Ρε, θέλω και έτσι να παίζει. Άμα φτάσουμε να βολεύει αυτόν μόνο το φόρτωμα, θα χάσουμε την ουσία και την καλή μπάλα που είδαμε φέτος από τον ΠΑΟ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Κωστή, και κάτι τελευταίο που κλείσω, αν περιμένω και γραμμές. Είδαμε ένα βιντεάκι, ρε φίλε, που κάνει τον κόκκινο, το θείο χάρισμα. Θέλω να το πεις λίγο στην εκπομπή, ρε φίλε. Για έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Έχει θείο χάρισμα. Ο κόκκινος έχει μαζεμένα όλα τα αρνητικά στοιχεία ενός νεοέλληνα. Και εγώ έρχομαι να το σκηνοθετήσω, που ουσιαστικά στην εκπομπή εγώ είμαι σκηνοθέτης. Δεν παίζω σε ρεκόρ, δεν παίζω. Σκηνοθετώ τον κόκκινο, τον νεοέλληνα, και του βγάζω όλα τα στοιχεία στο πιάτο και το μεσημέρι γίνεται χαμό. Είσαι ωραίο, δεν κοστίζει, είσαι ωραίο. Θέλω να το κάνει λίγο στην κοπή, έχει στείλει ο χάρτη λίγο πονή κόκκινο. Είμαστε εδώ τρία παουσάκια, έχουμε πεθάνει. Σε τι συμφωνείς με μένα, δεν σ' άκουσα, πες μου κάτι. Πάω και είναι σε όλα, τι. Φίλος. Λοιπόν, έλα, Τζόρνταν. Σε τι συμφωνείς, με είπες, δεν άκουσα. Συμφωνώ μαζί σου για την μπάλα που παίζουμε την καλύτερη ποδόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Με διαφορά από το δεύτερο. Α, αυτό. Και ότι η ομάδα αρχίζει να ρολάρει. Ρολάρει. Να πάμε καλά, τα καλύτερα έργα. Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Wanda. Με άλλες 5 γραμμές. Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Wanda. Με άλλες 5 γραμμές και πάμε. Υπάρχει αμφιβολία. Quick bet, μαγαζάρα. Βυζής και Δωρηλαίου γωνία, στην κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα.
συμβαίνει. Λοιπόν, πέντε τελευταία για σήμερα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Δώσε ήχο. Πάμε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Λοιπόν, Μπάμπης. Μπάμπης. Πάος. Πάω ξύ, ναι. Πάω, ωραία, πάμε ρε Μπάμπη. Λοιπόν, Κωστή, το πρώτο που θέλω να πω για εσένα. Ναι. Είπαμε, δεν κάνεις εκπομπή στο CNN, αλλά αυτό το μικρόφωνο να πούμε εσύ ώρα χράτσα χρύτσα μας πήρε τα αυτιά. Τι να κάνω. CNN. Τι να κάνουμε, είναι φτωχολογιά εδώ πέρα, τι να κάνουμε. Εντάξει, έχει. Φτωχολογιά. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Δεύτερον, ό,τι κριτική έχεις κάνει φέτος για παίχτη του ΠΑΟΚ, έχεις πέσει έξω. Να ακούσω. Ο ένας λες βγήκε από το Θεαγένειο, πετάει φωτιές. Ο άλλος κατοδοχείο, κορυφαίος στην άμυνα. Λες για τον Λέοβατς και τον Κρέσπο. Βιάζεται να βγάλει συμπέρασμα. Πάμε παρακάτω. Του τα έχω πει 100 φορές, δεν βγαίνει. Βγάλε αργό και τον Μπρίγιοβιτς να μας βγει να πούμε Φεράρι. Μακάρι. Εγώ όμως βλέπω ότι θα βγει ο άλλος Φεράρι. Ο Λορέντσο. Δεν ξέρω, μακάρι να βγουν και δύο. Εγώ αυτό θέλω. Ναι. Πιο πολύ εσύ ποιον βλέπεις να βγαίνει, τον Φόρ ή τον Εξτρέμ. Δεν του ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Διότι είναι πιο ζαϊφκος. Ποιο ζαϊφκος ο Εξτρέμ. Τι είναι αυτό το ζαϊφκος, να ξέρουμε και τι. Να πω και λίγο για τον Ασλαμά που λέει. Ναι. Δίνω δίκιο στον Τζόρνταν, διότι έτσι όπως είναι η βαθμολογία. Για ποιο πράγμα. Αν έτσι όπως είναι η βαθμολογία τώρα, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει όλα τα μάτς, βγαίνει δεύτερος και δεν με νοιάζει τι θα κάνουν οι άλλοι. Τουλάχιστον, βεβαίως, εννοείται. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει από εδώ και πέρα όλα τα μάτς. Ναι, εννοείται. Όλα τα μάτς. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Ναι. Και αν νικάει και εξάρτη και. Ό,τι θέλουν να σκάουν. Δεν μας νοιάζει. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα, τέτοια ώρα σήμερα, τώρα, τέτοια ημερομηνία. Τρεις βαθμούς πίσω από το δεύτερο είναι. Τι θέση είσαι. Ρε φίλε, είναι τρεις βαθμούς πίσω από το δεύτερο. Άσε παλικάρι μου, ελληνικά. Βαθμολογία σημερινή. Πέστε τα. Κυριακή 29. Πέστε τα. Έτσι. Ναι, η Ξάνθη έχει 32. Ο Ολυμπιακός έχει 45. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο Πανιώνιος έχει. Τι έκανε σήμερα. 32. Έτσι. Ναι. 32. Η Ξάνθη 32. Ναι. Ο Παναθηναϊκός 31. Ναι. Σωστό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ 29. Κέρδισε σήμερα. Άμα το κερδίσει όλα, δεν βγαίνει δεύτερο. Ωραία. Αν κερδίσει τη Λάρισα που λέμε θα την κερδίσει, δεν πάει 32. Αν κερδίσει. Αυτό δεν λέμε, ρε φίλε, άμα τα πάρει τα μάτια. Πρέπει να κάνουμε αν εγώ άμα πάρει η Σκάλε Τζόκανσον. Και μου πει Μάρι, εσύ είδα στη Μαρμίτα και λοιπά. Μην μου σαν να τη σκίσω. Μην κάνει τώρα. Αν. Μην κάνει τώρα. Είναι αυτό που λέμε. Αν ο Πάπτο κερδίσει όλα, δεν είναι αυτό που λέμε. Μέχρι το τέλο τη σεζόν, Μπάμπη, εσύ τι λε. Αν ο Πάο μέχρι το τέλο. Εγώ σου λέω ότι αυτό είναι όνειρο. Κάνει μόνο νίκε. Αυτό δεν σου λέω ότι είναι εφικτό αυτό. Αλλά είναι πιθανό. Τώρα θέλει να κάνει κολοτούπα ο Ασλάμας και δεν ξέρει πώς να την κάνει. Δεν πάει πιθανό μαθηματικά είναι. Πιθανό είναι και αύριο εμένα το πρωί, πιθανό είναι. Να με πάρει φίλε Ρόμπερτς, πιθανό είναι. Ένα το εκατομμύριο. Γέρασε. Εσύ λες ότι από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ μέχρι το Μάιο θα τα πάρει όλα. Να κάνει μόνο νίκες. Ωραία. Εντάξει σου λέω και εγώ αύριο το πρωί μπορεί να γίνει. Μπορεί. Και μήνα μπορεί αύριο το πρωί να με πάρει ο μάνατζερ τη Τζούλια Ρόμπερτ. Την έκανε την κολοτούμπα, τελείωσε. Μιλάνο. Αφού δεν θα αρέσει η Τζούλια Ρόμπερτ, τι συζητάμε. Την έκανε την κολοτούμπα. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή, φύγαμε. Ναι. Εξάρτητη μπορεί να τα πάρει όλα. Μπορεί και αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Δεν είναι άνθρωποι, τι είναι κολόπεδα είναι αυτή. Όχι, δεν μπορεί. Σε πηγάδι κατόρισε. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί έχει άλλη δυναμική, ξάδι άλλη ο Πάο. Άλλη ποιότητα, ξάδι άλλη ο Πάο. Άλλο κόσμο, ξάδι άλλη ο Πάο. Εννοείται, εννοείται. Άρα. Εννοείται γάμο την πουτάνα να τα κάνουμε ίδια όλα. Ναι, κανίβαλε, ναι. Ναι, κανίβαλε. Άρα να πάω να βάλω το σπουδάκι μου αύριο εγώ. Να το βάλω το σπίτι μου ότι ο Πάο θα πάρει μέχρι το Μάιο. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε το βάλω. Βάλτο, τι ασε πούμε. Έχει και άλλου τρόπου να το πούμε. Ξέρω εγώ τώρα. Δηλαδή, παιδιά, μιλάμε τώρα για λαϊκισμό. Ναι. Σειρή του ίδιου. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα με σένα που δεν υπάρχει, ρε παιδί. Δεν μπορεί να τα πάρει ο Πάο. Τόση ώρα κατάλαβε τι λέμε, συζητάμε. Όταν μιλήσαμε στην αρχή, είπαμε αν τα πάρει όλα ο Πάο. Δεν μα νοιάζει κάτι. Εάν. Εφίλια. Αν, τι να κάνουμε, αν. Εμένα, αν τα τηλέφωνα που έχουμε σε μένα από γκόμενες, αν τις πάρω όλες, μπορείς να πηγαίνεις όλες. Κολοτούμπα κάνεις τώρα, τώρα κάνεις κολοτούμπα. Μη μιλάτε υποθετικά. Γιατί εγώ δεν μπορεί, δεν είμαι άνθρωπος, κανένας δεν είμαι. Έχεις δικαίωμα. Επόμενη γραμμή. Μιλάμε με αν. Κοίταξε τους. Ο ύμνος στο Kipling. Τους πάω. Ρε φίλε. Ο ύμνος στο Kipling. Πριν δύο εβδομάδες μου είπες, ένα τος έχει ο Σαβίδης. Και σου λέω θέμα χρόνου είναι πλέον η κορυφή. Ναι, θα βγει δεύτερος. Ναι. Προς άλλα πάντα
μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, δικαιώνομαι όμως. Όταν τελειώνουν όλες οι γιορτές και μετά. Δικαιώνομαι όμως. Ξέρω πολύ. Ο άλλος έχει φύγει. Κάνει καλαμπούρι. Πάμε, πάμε κόσμο, ναι. Πάμε, αν, αν. Εγώ μπορεί να πω 10 τηλέφωνα με κόμενες αύριο, μπορεί και τις 10 τις πηδήξω. Αν, μπορεί. Αν παραλίγο έτσι όλο αυτό. Τι έγινε, σου πες, καλημέρα. Και τι θα γίνει άμα σου μου έψε. Φέρε, το κρατάω έτσι, που στο διάβει. Δεν σηκώνομαι να φύγω επειδή το λες εσύ, κύριε, με το μήνυμα του. Καλά, μιλάω. Είπε ο φίλος και είπες όχι, δεν αδικήθηκε, ρε φίλε. Έλα, φίλε, πάμε. Τι να λέμε. Καλημέρα, παιδιά. Και πάμε στο διάλογο, μην ευρεάσω εγώ τώρα. Πάμε, πάμε. Μια ώρα, λέγε, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Χρήστος Ολυμπιακός, Αλεξανδρούπολη. Δεν έχει τσίπα, απλά. Καλημέρα, Χρήστο. Και καλή χρονιά. Τσίπα δεν έχει εσύ που του λε. Λοιπόν, καταρχήν. Δεν έχει τσίπα, τσίπα δεν έχει. Ναι, ναι. Τσίπα πρώτον, δεν έχει εσύ. Αυτός έχει τσίπα. Να μιλήσω, μπορώ να μιλήσω. Ναι. Μαλάκι μισή. Να μιλήσω. Πάμε, ναι, ναι, έλα, Χρήστο. Ωραία. Πρώτον, καταρχήν, μην μιλάτε για φανταστικά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ, όσο καλή ομάδα είναι, όσο και αν βελτιωθεί, δεν θα τα πάρει όλα τα παιχνίδια. Κάπου θα σκοντάψει κάτι τέτοιο. Όχι, μπορεί, Χρήστο, μπορεί να τα πάρει όλα. Ρε φίλε. Αλλά μπορεί και αν... να τα πάρει όλα. Αν τα πάρει τους πόντιους εδώ να βγάλουμε άκρη, τελείωνε κι εσύ. Λέγε. Εντάξει. Ξέρεις, ο λαϊκισμός, ο παροκριτιασμός και τι είναι ο εθνοτυφλισμός, ξέρεις τι κακό πράγμα που είναι. Ωραία, είναι θέμα κουλτούρας πολιτικού. Ρε εκτίθεσαι ρε, είπαμε, αν τα πάρει όλα δεν θέλει. Αν τα πάρει όλα. Ναι. Αν τα πάρει όλα. Πάλι κολοτούμπα μου κάνεις, τι έκανες, φτάνει. Πάμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερη μπάρα του Ολυμπιακού. Άμπρα, το αναγνωρίζεις βράδυ του Ολυμπιακού. Το αναγνωρίζω και θα πω και γιατί. Τιμήσου. Αυτή τη στιγμή παίζει καλύτερη μπάρα από τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς την καραμέλα και εσύ και ο κάθε ΠΑΟΚτσής και ο κάθε σε άλλη ομάδα που στηρίζει. Την καραμέλα της διαιτησίας. Πριν και τις προηγούμενες αγωνιστικές και το προηγούμενο διάστημα δεν έπαιζες καλά. Γι' αυτό και δεν έπαιρνες το αποτελέσμα. Παράτα τον ΠΑΟΚ εσύ και έλα μιλήσει μαζί μου. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπεις. Στον Ολυμπιακό. Ναι. Όχι, μ' αρέσει και το λέω γι' αυτό. Ναι. Εάν ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ του χρόνου, έτσι όπως είσαι, παίρνεις πρωτάθλημα. Όχι. Θα πρέπει να ενισχυθώ κι εγώ. Ναι. Το ότι. Ερώτηση άλλη. Του χρόνου. Το ότι η άλλη είναι χάλια. Να. Κοίτα, μην το χάσει και φέτος. Και εσύ. Και εσύ. Δεν πιο πολύ ο Ασλαμάς δεν ξοδεύεις. Το ότι εσύ είσαι χάλια. Να πω κάτι. Ρε βρωμοέλληνες, μπορείτε να κάνετε διάλογο. Ρε βρωμιάριδες Ελληνοί, απόγονοι του Κολοκοτρώνη, μπορείτε να κάνετε διάλογο. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις και εσύ πέντε. Άκουμε τι σου λέω. Ναι. Θλίβεσαι με αυτό που βλέπεις. Στεναχωριέσαι, ανησυχείς. Δεν στεναχωριέμαι. Δεν στεναχωριέμαι. Έχω δει τον Ολυμπιακό σε καλύτερη κατάσταση και σε πολύ καλύτερη κατάσταση και αυτό θέλω να βλέπω. Κάθε Κυριακή. Ναι. Δεν θέλω να βλέπω αυτό που βλέπω τώρα. Ναι. Αυτό που βλέπω τώρα έχει ονοματιπώνυμο. Όταν Πάολο ο αντίπαλος πάρει την μπάλα στο πόδι του. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει καλύτερη μπάλα. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερη μπάλα, γιατί κάνει εκπληκτικές άμυνες. Τις οποίες άμυνες εσύ δεν ξέρει ο προπονητής σου. Ακριβώς αυτό θέλω. Τι σημαίνει άμυνα. Γιατί εσύ από τη μέση και μπροστά έχεις καλύτερους παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Αλλά όταν έρχονται. Συμφώνω και σε αυτό. Ναι. Η άμυνα που φτιάχνει ο Ίβιτς κάνει τον ΠΑΟΚ πιο δυναμικό, πιο καλό έτσι, στο να κλέβει έτσι και να φεύγει. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ έχει βάλει μια κατοχή σήμερα 70-30, 65-35, χωρίς να μας κουράσει. Δηλαδή, αυτή τη μικρή την πάσα δεν την έχει, παίρνει την μπάλα, μία πάσα, δύο πάσες, η τρίτη πάσα, έχει φτάσει μπάλα 25 μέτρα από την περιοχή του αντιπάλου. Εσύ πας πιο αργά. Πας πιο νοχελικά. Ναι. Να πω λίγο κάτι. Καταρχήν. Και ο κόσμος φωνάζει και όλοι. Και το γήπεδο το ίδιο. Δεν φωνάζει κανένα. Βλέπει τον Ολυμπιακό και καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται center back. Και ο προπονητής που έχω, που δεν ξέρω αν έχει κάνει διπλώμα προπονητικής, υποστηρίζει δεν χρειαζόμαστε center back. Έχω στον πάγκο τον Τζόρι Ντομίγκες, έχω στον πάγκο τον Καμπιάσο. Έχω δώσει αλλανταλογή γιατί μου έκανε ο Φιγκέρας. Τρόμαξα να πάρω αριστερό μπακ γιατί ήμουν μια χαρά με τον Τελαπέγια. Είναι αυτό προπονητική, είναι προπονητής αυτός. Έχει το Ρέτσο δεξί μπακ. Και πάλι από εκεί ο Κάλβο με τον Μπαγκόγκ, πώς το λένε, του Σαμπόγκ και τον κάνουν πλάκα. Τον εκθέτουν. Ακριβώς.
Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που φαίνονται. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε να είσαι Ολυμπιακό. Η Ελλαδαλόγη που πήγε. Στην Ισπανία που πήγε. Στη Χάλ πήγε. Στη Χάλ. Μάρκο Σίλβα. Και έπαιζε 3-5-2 fullback ο Νταλαούι και έβγαινε τη Σέλση και το διέλυσε εκεί πέρα. Αν το είδα το μάτσο. Το 2-0. Είναι θέμα ημερών για την άδεια τη Φιλαδέλφεια του γηπέδου. Εξαρτάται από το Δήμο. Είναι το υψομετρικό αυτό εδώ. Κάτι τελευταίο να πω και να κλείσω, συγγνώμη γιατί έχω κρατήσει τη γραμμή. Ναι. Για το φιλαράκι τον ενημερωμένο του Μπαουξή που βγήκε πριν από το διάλειμμα και έκραζε τον κύριο Μαλάτο και είπε ότι είναι άσχετο και τέτοια. Που τόλμησε να πει για το Βόλι που έχω 27 πρωταθλήματα και 2 ευρωπαϊκά. Δεν τα αφισβητούμε αυτά. Έχει πάρει τα 2 τα πρωταθλήματα τελευταία και έβγαλε και γλώσσα και στο Βόλι. Αν είναι δυνατόν. Δεν τα αφισβητούμε αυτά. Γελάει ο κόσμος. Αυτά δεν τα αφισβητούμε. Επόμενη γραμμή. Εντάξει. Επόμενος. Δεν μου άρεσε καθόλου η Λάρισα, φίλε. Η Λάρισα. Η σειρότερη ομάδα φέτος στο Καφτατζόγλιο. Δεν μου άρεσε. Καλά, βέβαια έχει παίκτες από 16 κράτη πλέον. Πρέπει να είναι ρεκόρ Γκίνες. Έχει ποδοσφαιριστές από 16 κράτη μετά το Γενάρη. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν περίμενα. Η Λάρισα περίμενα πιο επικίνδυνη. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ο Πάοκ θα περάσει από μέσα. Τώρα έχει ένα θέμα εκεί τραυματίσει. Αλλά ο Πάοκ στην Τετάρτη σίγουρα θα νικήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι θα νικήσει. Και εγώ το λέω σίγουρα. Εσύ εντάξει, το λες με άλλο. Θα πάω να βάλω το 1000 ευρώ. Δεν πάω να βάλει ό,τι θέλει. Έχει να αγοράσει παίχτη από τη Λάρισα. Αν όχι, είναι δύσκολα. Τι έχει το μπλουζάκι μου, μωρέ. Λέγε ρε φίλε. Να σου φέρουν ένα άλλο ρε Κώστα. Όχι, μωρέ, δίμα. Πάμε, φίλε, πάμε. Πάμε, λέγε. Ναι. Έλα. Πάμε να πάμε και σπίτι μας. Εγώ είμαι. Ναι, όνομα και αντιτηλεοπτικό αυτό που λες. Ραπτοβουλός. Ναι. Αδερφέ, το έχεις κάνει 3 φορές γρήγορα για να τελειώνουμε. Σε παίρνω, κλείνω και μετά πριν εδώ πήρα. Αδερφέ, είμαι Παναθηναϊκός, δεν είμαι κάτι άλλο. Πριν που πήρα και μίλησα για την ιστορία με την Πάολα, είπες μια άλλη λέξη. Για μένα αυτό είναι βρισιά. Εγώ δεν σε έχω βρίσει, αδερφέ, ποτέ. Εμένα λες. Εσένα λέω. Και τι είπα. Δεν μπορώ να την πω τη λέξη γιατί για αυτό έχω πλακωθεί. Γιάννη, εσύ είσαι. Ακριβώς. Τον είπα Βάζελο. Ακριβώς. Και έχω πάρει και τον άλλο να φωνάει εκεί πέρα και του το λένε και το βρίζουν και μου κάνει κοκοκό την άλλη φορά των δικών μας υποτίθεται. Σε παρακαλώ πολύ, αδερφέ, επειδή σε σέβομαι, μου το έχεις κάνει και με τον Βαρδινογιάννη με την ιστορία ότι δεν του τάιζε, έλεγε. Και έχουμε μιλήσει και μετά μου λε sorry. Νομίζω ότι. Σε παρακαλώ πολύ. Λίγο εύθυκτο με τον Βάζελο. Δηλαδή. Γιατί, αδερφέ, γιατί θα σου πείξεις, γιατί. Γιατί δεν το πάω με το παρατσούκλι. Να ακούς. Γιατί το λες. Και ο Σκουλίκη τον ή τον Αριανό. Είναι καλά. Αν είναι στο. Εντάξει, ακούω λίγο. Αν θεωρείται υποτιμητικό στον κόσμο του Παναθηναϊκού το Βάζελος, δηλαδή το Γάβρος είναι υποτιμητικό. Βεβαίως. Α, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Ο Γάβρος είναι μικρό ψάρι. Ο Ολυμπιακός είναι καρχαρία. Και άμα θες να ξέρεις ιστορία, αυτό που λέει. Καταρχήν, μόλις σας λέγατε για το Γάβρος ότι είμαστε πολλοί, γι' αυτό μας λένε Γάβρος. Δεν ξέρω τι. Συνέχατο. Αν πήρε γι' αυτό, εντάξει, δεκτό. Άλλο, πάρα και. Ναι. Άμα θες να μάθεις, η πραγματική λέξη δεν ήταν Γάβρος, ήταν Αρουρέι. Αρουρέι ήταν. Βεβαίως, παλιά. Παλιά. Τώρα που έχεις να γελάσει το χείλο σου που λέμε τόσα χρόνια, τι είναι η Αρουρέι. Ποιος μιλάει? Ο κύριος Μπαλάτος. Ο Ολυμπιακός. Α, ο Αρουραίος. Ο πλήρ του μπάσκετ σε όλα πρώτος. Μπράβο. Σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Άνοιξε το βιβλίο της ιστορίας. Βάλτα όλα κάτω. Ότι σαν σύλλογος. Ο πρωταθλητής όλα τα σκορ και παντοτινός ο Παναθηναϊκός. Ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα με τίτλους. Το πίστευε σε αυτό που έλεγες και λέει και γράφος. Το ρωτήσες. Παλαιό πάλι ο Γιατζή. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Αφού βρίζεις μίλα. Μα δεν έβρισα εγώ. Εμένα βρίσανε, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Καλά. Όταν κάποιοι πετάγονται θα την ακούνε. Όχι εγώ πάντως. Πετάγεται την ακούει. Εγώ δεν είχα σκοπό να πω. Άμα φύγετε δεν το ξαναλέω κιόλας. Ραπτόπουλε, εγώ πήρα να μιλήσω για μένα. Αν άλλος πετάχτηκε, σε σένα μίλησα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Αν διαβάσουμε την ιστορία των συλλόγων στην Ελλάδα, ο σύλλογος με τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ο Ηρακλής. Ο Παναθηναϊκός. Γιατί το λένε Ηρακλήδες. Σε ομαδικά αθλήματα. Σε όλα, σαν σύλλογος. Σε όλα. Τα λες όλα, εννοείς και το softball. Τώρα μιλάς σε άνθρωπο που έχω 800 βιβλία, τα πάντα, όλο το συλλόγο κτλ. Ναι, εντάξει, κάπου εκεί είσαι. Τι μαλακοσφαίρεις λες, τι λες, τον πρίγκ.
Το bridge που έχετε και κάτι τέτοια. Το σκάκι έχω τον πανταβού. Ναι, είναι και ο Άγγελος ο Μεσάης που σου βάζει 8-2. Είναι και ο Σαμαράς το 4-3 μες στο Καραϊσκάκι. Είναι και ο Πανάκης που πέθανε πριν λίγο και το πήρε αίτητο μες στο Τηγάνι, το ποδηλατοδρόμιο, το θυμάσαι. Το Τηγάνι σου ρίξε 3. Τα θυμάσαι, τον Πανάκη το θυμάσαι, που χωρέσανα 0-1 μες στο Τηγάνι, αίτητο. Άσο το Τηγάνι. Γιατί μίλαγες και για Ευρώπη πριν λίγο. Μίλαγες για Γουέμπλε στο στοματάκι σου. Είσαι πίσω. Λοιπόν, πλήσου τώρα. Τώρα γιατί παλιά ζωή από κάτω θα είστε. Άντε πάρε τα κλεμμένα σου. Πάρε τα κλεμμένα σου εκεί τώρα. 5.000 ευρώ. Πακιστανικό είναι το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι πακιστανικό, δεν μας είπες. Ποιο πακιστανικό ρε τα παραμικρά. Τα κάνανε εισαγωγή από το Πακιστάν. Για τον κύριο Θωμαίδη. Ναι. Το Χαριλάου έγινε το έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου, είναι το δικό του. Το Χαριλάου έγινε το έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου. Κάτσε. Έτσι τώρα, κάτσε από κάτω, Γαβριέλα. Καλό βράδυ. Ο ΠΑΕ έπαιξε $1 εκατομμύριο τον Βέρεια Ολυμπιακός 1-2. Αλλά δεν ξέρω από εκεί δίνουνε στοιχεία κύριε Θωμαίδη, είναι σαν την Ταϊλάνδη. Του δίνω είδηση να έχει δουλειά. Έλα βάλε πες και για το Δράκο τώρα. Ποιο Δράκο? Το παραμύθι τους ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταστής σε όλα τα σπορ και παντοτινός. Καλά σας κάνει ο Τσουκαλάς και σας δείχνει τα γεννητικά του όργανα γιατί τέτοιοι είσαστε. Καλά σας κάνει. Εγώ δεν μπορώ να το πάμε κάνω. Πάμε επόμενος! Αλλά αυτός καλά σας κάνει. Η Πάολα είμαι, με φώναξε κανείς. Κασαντζίδης από τον τάφο σε φώναξε. Έλα φίλε. Καλημέρα, Λαρισαίος είμαι. Τι είναι λέει? Λαρισαίος, Αελάρα. Αέλ, αέλ. Αέλ και αέλ. Γεια σου ρε παλικάρι. Όνομα αν θέλεις. Θοδωρής, είμαι αυτός που έστειλε το μήνυμα πριν. Ναι. Γεια σου ρε Θοδωρή. Γεια σου παλικάρι. Λοιπόν, για το μάτς με τον Ηρακλή προχθές, πολύ καλύτερος Ηρακλής. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ναι, δεν σας περίμενα έτσι τόσο. Ναι, δεν είναι, είχε μέσα 3-4 καινούριους, οι οποίοι δεν είναι και καλοί. Ναι. Τους πήρε και καλούς, αλλά δεν είναι καλοί. Από πού τους ψώριζε ο Κούγιας? Έξω από τα δικαστήρια πουλάγανε να πούμε γυαλιά ή πολύ, πολύ πιθανό. Λοιπόν, με τον Τζόρνταν θέλω να μιλήσω. Τζόρνταν, μίλας πολλά για την Τετάρτη, γιατί έτσι έλεγαν και οι Βάζελοι και οι Γάβροι. Εσύ έτσι. Τώρα με ποιο θα με κερδίσεις τώρα, με τον Άμπαλο τον Κούγια που έχεις εκεί? Με τον Κούγια. Ή με τον Σάκη τον Τζιόλι, τον δημοσιοσχετίστα που έχεις εκεί? Δεν σου είπα εγώ ότι είμαι υπέρ του, του Κούγια, εγώ άλλη είμαι, δεν είμαι Κούγιας. Το ξέρω έτσι. Ότι είσαι άλλη, κανείς δεν γουστάρει τον Κούγια και το ξέρω γι' αυτό. Έτσι, μπράβο, ωραία. Απλώς έτσι έλεγε και ο φίλος μου από τον Εθνικό. Εδώ δεν μπορείς στον Ηρακλή να κερδίσεις, τον Πάκο πώς θα τον κερδίσεις? Όπως κέρδισε τον Ολυμπιακό, μπορώ να τον κερδίσω. Αυτά γίνονται μια φορά τα 10 χρόνια. Το ποδόσφαιρο κατάλαβες πως είναι? Δεν κέρδισε τον Ηρακλή. Άρα με τον ΠΑΟΚ, ζήτω από την ΕΠΟ το μάτς να μην γίνει. Να πάει στον ΠΑΟΚ η νίκη. Λοιπόν, αυτή την κουβέντα να την κάνουμε και την Κυριακή πάλι, έτσι. Μην με κάνετε το φλόκο που μετά την Κυριακή. Εσύ εξαφανιστείς, δεν βγεις. Θέλω να βγεις την Κυριακή. Δεν θα βγω, δεν θα. Εσύ τα βλέπεις όλα δεδομένα. Τέλος. Είναι εδώ και ένα φιλαράκι μου, ο οποίος είναι Ολυμπιακός, θέλει να μιλήσει και αυτός, παιδιά, πάρε τον λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα και σε μένα, καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, καλησπέρα στην παρέα σας, βλέπουμε. Ναι. Τζόρνταν, δεν θα μιλέγεις σε μεγάλη ομάδα όταν έχει δύο πρωταθλήματα, τέλος. Η Λάρισα είναι μεγαλύτερη ομάδα από σένα, τι να κάνουμε ρε φίλε, έτσι είναι. Από ποιον είναι η Λάρισα? Η Λάρισα είναι μεγαλύτερη ομάδα των πάγων. Εδώ θα σε φάει την παραμονή η Βέρεια, το ξέρεις? Ποια παραμονή ρε! Ρε βλάχο, θα σε φάει η Βέρεια τώρα την παραμονή, δεν το ξέρεις? Μεγαλύτερο να κάνουμε, έτσι είναι ρε φίλε, μεγαλύτερο ομάδα είναι από σένα. Μεγαλύτερο λαό έχει. Δεν ακούγεσαι ρε. Θα σε φάει η Βέρεια την παραμονή, το ξέρεις? Εγώ δεν είμαι Λάρισα, αλλά σε λέω ότι δεν λέγεσαι μεγάλη ομάδα εφόσον έχει δύο πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελα. Δεν είσαι μεγάλη. Από πότε είσαι πάρει στο πρωτάθλημα, ρε κύπελο? Καλά, τι, η μεγάλη ομάδα είναι μόνο όταν πάρει πολλά πρωταθλήματα? Άρα κοινό ότι είχαν φόρες είναι μεγαλύτερη ομάδα, είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες. Εννοείται. Εγώ προσπαθώ να σε εξηγήσω. Τι να με εξηγήσεις ρε φίλε? Έχω να πάρω από το 91, ωραία. Εσύ τι να με εξηγήσεις? Ισοζύγιο στην Ευρώπη η ομάδα σου έχει περισσότερες ήττες από τις νίκες. Τι λες ρε άρχοντα εσύ αυτό που γράφεις? Τι είπες ρε άρχοντα? Είναι υποχρεωμένη. Δεν λέω για σένα παλικάρι, για το μήνυμα λέω, sorry. Τι λες ρε άρχοντα? Καλό βράδυ. Bye bye. Στη Λάρισα έχει και τον Μπλιώνα, έτσι.
Τι έγινε τον πυροβολισμό. Τον πυροβολισμό. Άσε, δεν είπα. Μην το, Όχι, γι' αυτό. Είναι λεπτό θέμα, δεν είναι. Ήταν ατύχημα, γι' αυτό, παίζουν και ήταν μαζί σου. Δυστύχημα ήταν. Ναι, δυστύχημα. Ναι, δυστύχημα ήταν. Δυστύχημα. Δεν ήταν δολοφονία. Δυστύχημα. Χτύπησε αλλού, πήγε αλλού. Έτσι, και εγώ αν πω να ρίξω μία από εκεί πέρα και χτυπήσει μία στην κάμερα και πάει μέσα στο μάτι σου. Ρε φίλε, να μην συμβεί στον καθένα, δεν το κάνει επίτηδες, αυτό σου λέω. Το ξέρω, ναι. Αυτό λέμε. Ρίξεις... Όπως ναι, μεταφέρεται απλά... μετά ναι. από 30 χρόνια αυτό, ακούγεται αλλιώς όμως. Και εγώ θα πω την Κυριακή από εκεί, θα ρίξω μία και θα πω δεν σημάδευα, ρε παιδιά, για την κάμερα. Πήγε και χτύπησε βρήκα το ατόμο και το. Πρώτο τελευταίο. Στο γήπεδο πέφτουν βεγγαλικά, φωτοβολίδες δεν πέφτουν μέσα. Με πιστόλια δεν τα πετάγανε παλιά αλλού. Ναι. Τι με λέτε τώρα. Στο γλύκο που πετάγανε οι Ολυμπιακοί. Ναι. Στο Καρασκάκι τι πετάνε λουλούδια. Δεν πετάνε βεγγαλικά. Διαμαρτύρετε. Γιατί σου είπα εγώ τι ωραία που πετάνε στο Καρασκάκι. Μπράβο, το επικροτώ. Εγώ γιατί το επικρότησα. Σου λέω ήταν δυστύχημα. Όπως το λέω όμως ο Ραπτόπουλος όπως πήγε να το πει. Πήγε, θυμούνται τον Πλιόνια. Σου λέει τι κάνανε εκεί. Σκοτώσανε. Έλα Κώστα, καλησπέρα. Δεν το σκοτώσανε. Εντάξει, δυστύχημα. Δυστύχημα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Γιώργος. Παναθηναϊκός Ανοβόλη. Απόστολος. Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο, καλή χρονιά. Λοιπόν, γεια σου, Ασλαμά. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να αφήξω ως Παναθηναϊκός, γενικά, να τα ακούει και ο Μαλάτος. Ένα, άλλο το αγωνιστικό, να το κρίνουμε, να μιλήσουμε για συστήματα 3-5-2, αν έκανε καλά που έβαλε αυτό το εξτρέμ. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο με την ΕΠΟ, τις διαιτησίες, τα 18 στα 20 Champions League με 30 εκατομμύρια και το τι γίνεται. Και δεν δηλαδή, αν έχω καλή ομάδα ας πούμε και το χάσω στον ένα βαθμό το πρωτάθλημα, να μιλάω τότε για διαιτησία και αν είμαι χάλια να μην μιλάω, αυτό τότε είναι υποκρισία. Ή θα μιλάμε, είμαστε καλοί, δεν είμαστε ή όχι. Πάντα οι μεγάλες ομάδες ευνοούνται σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. Το ξέρουμε. Είμαι και Real. Είμαι και βλέπω μα τι γίνεται. Αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα δεν γίνεται ούτε στο Νότιο Σουδάν. Ούτε στην Ταγκανίκα. Πουθενά. Αυτό που μας αξίζει αυτό. Μία μικρή διαφωνία. Αυτά που έχω δει να παίρνουν τα τελευταία 5 χρόνια η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρσελόνα στη χώρα τους δεν τα έχω δει εδώ φίλοι. Κοίτα Σλαμά έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή, το πέναλτι. Το παραδέχομαι και για την ομάδα μου. Έχω εικόνα το πέναλτι στο Μπαρτσελόνα η Μπαρ που δίνει στον Μέση που είναι εμετός. Εδώ δεν το έχω δει. Κοίτα, εγώ παρόλο που τη μισώ την Τζέλσι, δεν θα ξεχάσω τι είχε γίνει και τότε. Όπα, πάλι τι, εκείνο είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα και κάτι τελευταίο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω, εγώ ξέρω και τον Νάκη, έχω ξαναμιλήσει. Είναι τώρα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα να το πω, δηλαδή να φύγει ο Αλαφούζος, να πέσει ο Γάμα Εθνική. Ξέρω ότι πώς τα έχουν κάνει. Δεν έχει όραμα αυτή η ομάδα. Τι να λέμε. Ο κόσμος, όπως και οι Ολυμπιακοί Μαλάτο, εσείς οι εξαίρεσοι μαζί με τον Τζουκαλά και άλλους 10. Αυτό λες. Γιατί όλοι οι φίλοι μου Ολυμπιακοί μόνο μπάσκετ βλέπουν και εκεί μπορούμε να κάνουμε καζούρα ένας τον άλλον. Να πω κάτι. Πες. Εγώ δεν είπα ότι είμαστε ομαδάρα σε σχέση με αυτή την ομάδα που ήταν πέρυσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι. Μα λέμε... εμένα οι φίλοι μου έχουν σταματήσει να βλέπουν μπάλα από τότε που έφυγε ο Γκαλέτη. Λέμε κάθε πέρσι. Αυτό δεν τα βλέπει αυτά, δεν τα βλέπει. Ρε Μαλάτο, δεν ασχολούνται καν με την ομάδα. Λέμε... Παίζουν οι ίδιοι φίλοι μου στο 0-1 με τον Πανετολικό ανατροπή, αφού το ξέρουν. Λέμε... 0-1 με τον Αστέρα, πες να το πει και βγάζουμε Μελάτος τώρα. Μετά δηλαδή όταν το χάσει. Ο Μελάτος Σκληράτος το Σάββατο είδες. Πάμε τελευταία γραμμή, φτάνει τελευταία γραμμή. Ξέρεις ο Ιάκωβος. Και ξέρεις εδώ από εβδομάδα μετά θα με κλαις πάλι. Ναι, εγώ θα κλάψω. Είσαι λίγος. Είσαι λίγος, δεν μπορεί. Καλή. Η ομάδα δηλαδή. Τελευταίος. Ναι, καλημέρα. Βελάσουαν. Όταν παίξει ο Στάροβιτς θα σου πω. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Όνομα και ομάδα, φίλε, αν θες. Καλημέρα. Έλα. Πάμε. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Νίκος από Κορδελιό, από Οξύρ. Γεια σου, ρε Νίκο. Καλησπέρα, πάλι. Καλή χρονιά. Να δώσω καλημέρα μου σε όλους σας. Θέλω με τον Μαλάτο λίγο να μιλήσω. Να το βγάλεις άκρη. Ναι, πιστεύεις ότι στο Βόλιο έχει την καλύτερη ομάδα από εμάς. Άμα δηλαδή δεν ήταν στο Ρέντι ο τελικός και ήταν στο Βέτερο, όχι στο Παλατάκι, στο Βέτερο και είχαμε και δεύτερο ξένο, θα μας πέρατε. Όχι, ναι, και στο Ρέντι να ήταν αν έπαιζε ο Γκόμες, πες τώρα. Είχατε ναι. δεύτερο ξένο. Ασφαλή της είσαι εσύ φίλε. Κοίτα μικρός, ένας ομαρχικός και πηδήσα από ένα παράδειγμα. Θα το δούμε αυτό τώρα.
Στο μπάλον όμως είμαστε, ένα λεπτό σε παρακαλώ να σου πω. Στο βόλεϊ είμαστε 7 βαθμούς μπροστά από εσάς και στον τελικό του Λιγκ της Ομοσπονδίας, το Νίκο Σαμαράς, όπως λέγεται, Θεός χωρέστο το παλικάρι, βγήκαμε νικητές. Έγινε και πέρυσι και πρόπερση που παρήσαμε όλες οι ομάδες. Δεν το αφήσαμε. Αλλά στο τέλος είδες που σου πήρε το πρωτάθλημα. Ορίστε. Και πέρυσι και πρόπερση μπροστά SSR, αλλά στο τέλος έγινε ανατροπή. Αμέσως. Εσύ είχες δύο Αμερικάνους και δύο Κουβανούς παιχταράδες και εγώ προσπαθούσα να σε κερδίσω με έναν Εσθονό, ένα Μαυροβούνιο κλπ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα δίκαια. Ωραία. Εγώ παραδέχομαι ότι κερδίσατε καθαρά, αλλά στο τέλος θα φανεί. Δεύτερος. Συμφωνώ ότι στο τέλος θα φανεί, αλλά προς το παρόν δείχνουμε καλύτερη από πέρυσι. Αυτό. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ορίστε. Λοιπόν, πιστεύεις εσύ ότι παίζετε καλύτερη μπάλα από εμάς? Κοίταξε να δεις. Το καλύτερη μπάλα είναι το κοινωνικό. Εγώ ξέρω ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ναι. Έχουμε βάλει πολύ περισσότερα γκολ. Έχουν πάρει πιο πολλούς βαθμούς. Σταμάτα ρε Ιορδάνη που τα έμαθες όλα από τη Δράμα. Είστε πιο αποτελεσματικοί. Εδώ τα έμαθες από τη Λευκάδα. Ρε. Εγώ είμαι Αθηναίος Ανατάς. Ζάκη εδώ που είσαι εκεί. Από την Κεφαλονιά είναι η καταγωγή μου. Δεν το αρνούμε. Λοιπόν, άκου να δεις φίλε μου. Αυτό είναι υποκειμενικό. Το θέμα είναι ότι εγώ, σαν άνθρωπος, είμαι άνθρωπος του αποτελέσματος. Το παραλίγο, το παρατρίχα, το αν, αυτά δεν μου λένε τίποτα. Το αποτέλεσμα και κακώς εσάς εδώ, σας έχουν μάθει το παραμύθι του παραλίγο αν, τίποτα να μην δέχεστε από αυτά. Τέλος! Θα λέτε τέλος. Μετράει, μιλάει από θέση ισχύως, παίρνει δηλαδή εκεί την... Το σύστημα το ελέγχει. Πάρ' τηλέφω να ελέγχει το σύστημα. Τότε μετά... Θα το πάρεις τηλέφω να ελέγχει το σύστημα. Να δούμε ρε φίλε, τώρα να δούμε. Τώρα έτοιμος είναι. Παίρνει και κανέναν Γουάρντα εκεί και του κάθε το πάρει. Εσείς έχετε πάρει Μπουχαλάκηδες, Ολαϊτάνηδες, Αμπντούν. Τον άλλο πώς το λένε, τον τέταρτο είδος της γέννησης του Πελέ. Τους έχετε κάνει ένα παιδομάζωμα και στο τέλος δεν παίζει κανένας πουθενά. Πού είναι ο Τσαρδάρης? Πού είναι ο Τσαρδάρης ο φίλος σου? Ούτε τον Τσαρδάρη, πού είναι ο Τσαρδάρης, πες μου. Πήγε στη Μαλίν, τον δοκιμάσανε, πού πήγε σε μια και τον διώξανε. Λοιπόν, πάει, χαθήκανε αυτά όλα τα παιδιά. Φαντάσου, με τι πήγατε να πάρετε πρωτάθλημα με τον Αναστασιάδη? Με τι πήραμε να πάρουμε? Με τον Τσαρδάρη. Γιατί δεν του κάνατε 100.000 τον Τσαρδάρη, γιατί δεν του κάνουμε 100.000? Άντε παλικάρι μου. Δρόμο. Το φουσκώσαν τα μυαλά οι μανατζαρέοι και δυστυχώς αυτά τα παιδιά καταστρέφονται από τους μανατζαρέους. Πέλκας πόσα πρέπει να παίρνετε? Άσε, εγώ τώρα δεν κρίνω. Πελκίνιο! Ο Πέλκας έκανε συμβόλαιο καινούριο φέτος. Μια χαρά είναι. Ναι. Παίρνει εκεί 150 ποσοστό. Έχει μια λαμπάδα στο Δόνι κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Λοιπόν, μέχρι και αυτός ο αντιπαθέστατος Δόνις, ο φίλος σας που τον πενέβατε εδώ και μας τα κάνατε με τον Δόνι τότε μόνο στην Ελλάδα. Ο Δόνις, ο οποίος απέτυχε παντού και από το Κατάρ, από τα Εμιράτα και το διώξανε, αναγνώρισε το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει ο ΠΑΟΚ και τον έδωσε συγχαρητήρια τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ίσον Ρεάλ Μαδρίτη. Ψάχνει ο Δόνης. Ναι, γελάτε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Δόνης στον ΠΑΟΚ ποτέ, να το ξέρετε. Έχει κλείσει η πόρτα του Δόνη με τον ΠΑΟΚ. Θα πήρε τα λεφτά όμως. Να χαριστώ λιγάκι την μπάλα την Ορφανός. Ορφανός που σας έκανε το δάχτυλο. Ο Γούναρης που ήρθε. Ήρθε παράγοντας με τον Πατατούλη. Ο Γούναρης που ήρθε. Λοιπόν, αύριο στις 8 το βράδυ εδώ αθλητικοί βοριάδες μαζί, 8 με 10 κάθε Δευτέρα. Δεν μου λες. Αθλητικοί νοτιάδες. Κάτσε λίγο ρε. Θα πω, ναι. Θα έχεις και εκείνη την κυρία εδώ πέρα. Γιατί να μην την έχουμε. Πώς λέτε ο μήνυμα ότι πάπα. Εδώ έχουμε εδώ τον Μελάτο εμείς. Γιατί να μην έχουμε την κυρία. Μη κάτσε σε μια γωνιά φουκαριά. Είναι που στέλνει το μήνυμα ότι είναι ασχετός. Την έχει. Για γλάστρα την έγινε εδώ αυτή. Γιατί 15 χρόνια. Λέγε ρε. Εδώ δεν ήρθε ένα μήνυμα γι' αυτό. Λέγε, ήταν πολλά για αυτό. Άκου εμένα ρε. Σήμερα ή. Εμένα κοίτα. Σήμερα ή είχε την τιμητική σου μετά. Έλα. Γλάστρα την έχει εδώ ρε. Γλάστρα την έχει. Γλάστρα γιατί να την έχω. Την έχει εκεί δεν μιλάει καημένη. Πώ όταν έρθει η ώρα μιλάει. Ποια ώρα έρθει. Τότε έρθει η ώρα και τα κλείσει εκεί. Μια χαρά είναι. Σε αποφύγει το λόγο ρε κάθαρμα. Μια χαρά είναι. 8 με 10 κάθε Δευτέρα. 8 με 10 πάμε σε μια δυνατή εβδομάδα. Να είστε καλά.